Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και ελπίζω με τη συντροφιά μας και την εκπομπή να είναι ωραιότερο το βράδυ αυτό, να γίνει καλύτερο για σας. Για μας έχω φροντίσει να είναι υπέροχο. Και να σας πω τα συνηθισμένα, καλή σεζόν, καλή σεζόν. Σ' άλλο κανάλι, σ' άλλο κανάλι. Αυτή είναι η ζωή μας και αυτό είναι το πεπρωμένο μας και έχουμε συνηθίσει και πιστεύω ότι τα κανάλια οι συχνότητες δεν έχουν καμία σημασία. Εκείνο που μετράει είναι η ψυχή των ανθρώπων, είναι το πάθος, η θέλησή τους να κάνουν πράγματα και βέβαια η αποφασιστικότητά τους όταν υπάρχει θέμα. Και εδώ υπάρχει θέμα. Και τούτες τις μέρες αρχίζουμε, αντιμετωπίζουμε το θέμα και το παρουσιάζουμε το θέμα και το εκθέτουμε το θέμα και δεν γινόμαστε βαποράκια. Πρέπει να σας πω ότι δεν γίνηγαμε ανθρώπους. Δεν είμαστε κεφαλοκυνηγοί. Κυνηγάμε τη διαδικασία. Δεν μισούμε τον Χρυσαυγίτη. Μισούμε την οτροπία του όμως. Απεχθανόμεθα τη συμπεριφορά του, τον πολιτικό του λόγο και την οτροπία του. Δεν μισούμε τον συνάνθρωπο, ούτε έχουμε τέτοια συναισθήματα. Το ξεκαθαρίζω ευθύς εξ αρχής. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή για ένα μοναδικό λόγο. Γιατί παρακολουθώ τα βαποράκια ένθεν κακήθεν που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να φορτίσουν την ατμόσφαιρα, να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη, να φτιάξουν δηλαδή ένα κλίμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι σύνηθες στον τόπο μας, είναι ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό. Προσπαθούν να διχάσουν πάλι τον κόσμο. Και μέσα από αυτή την απέραντη ανοησία, από αυτή τη βλακεία που παρακολουθούμε τούτες τις μέρες, στο πίσω μέρος συμβαίνουν σημαντικά πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και σχεδιάζονται πράγματα. Το ίδιο στη Μόσχα, το ίδιο στην Κίνα, το ίδιο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Και εμείς κυνηγάμε τους Χρυσαυγίτες από πίσω. Λες και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και θέμα αυτού του τόπου. Είναι θέμα, είναι σοβαρό θέμα. Αλλά αυτά τα θέματα οι δημοκρατίες τα λύνουν μέσα από τους θεσμούς. Τον φασισμό δεν τον αντιμετωπίζει με φασισμό. Τους τύπους αυτούς, οι οποίοι βάραγαν και τσάγιζαν κόσμο από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έπρεπε να τους αντιμετωπίσεις τότε και να τους βάλεις σε σειρά. Όχι να τους αφήσεις ή να τους οδηγήσεις μέσα στο κοινοβούλιο και μετά να ολοφύρεσαι για την παρουσία και την ύπαρξή τους. Και να συλλαμβάνεις ένα πρωί, Σάββατο πρωί, ξημερώματα, λες και έγινε πραξικόπημα. Αυτά είναι αστεία πράγματα για τις δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα ότι συμβαίνουν με τα πάροδο 20 ετών. Τα αντιμετωπίζουν εν τη γενέση τους. Αλλά πού να βρουν ώρα οι δικοί μας οι δημοκράτες να αντιμετωπίσουν τον Χρυσαυγίτη της δεκαετίας του 80 που τσάκιζε το κεφάλι του παιδιού έξω από τη σχολή Βελπίδων. Πού να βρουν χρόνο οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές να αντιμετωπίσουν τον Χρυσαυγίτη που πήγαινε στις Λαχαναγορές και είδα κάτι βουλευτές Χρυσής Αυγής να ζητάνε συγγνώμη αυτές τις μέρες ενώπιον του δικαστή γιατί αναποδογύριζαν τους πάγκους των μεταναστών στις λαϊκές αγορές. Πού να βρεις την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και το κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει το σκαμπύλι που φάγε Κανέλη, η οποία σημειωτέων δεν μου είναι καθόλου συμπαθής.
Αλλά εκείνο το σκαμπίλι έπρεπε να αντιμετωπιστεί στην ώρα του. Όχι κατόπιν εορτής. Και αφού έγιναν όλα αυτά, έγινε τσίρκο ο τόπος. Ξαφνικά ένα πρωί, το ξημέρωμα, αντελήφθησαν όλοι ότι συνελήφθη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, οι βουλευτές και τα μέλη της. Έπρεπε να φύγει ένας φίλος μας. Γιατί ο Παύλος Φίσας ερχόταν σε αυτό το στούντιο εδώ, στην εκπομπή Τα Κουνάβια, του Κωνσταντίνου Τριαραφυλόπουλου που τυχαίνει να είναι ο γιος μου, και του Θοδωρή Μαρούση που είναι ο τραγουδιστής ψη των hip-hop στην εκπομπή τους. Ήταν ένα ήρεμο παιδί, ένα καλό παιδί, ένας ακτιβιστής, ο οποίος όμως δεν έπαιζε μπουνιές, ούτε είχε τη βία μέσα του. Έμπλεξε και έχασε τη ζωή του. Γιατί προφανώς θέλησε να κάνει διάλογο με κάτι τύπους μυστήριους, λαχαναγωρίτες και μπρατσαμένους, οι οποίοι βεβαίως έτσι αντιλαμβάνονται το διάλογο. Θέλω αν μπορείτε να βάλουμε αυτό το απόσπασμα. Τιμή Σένεκεν για το χαμό του φίλου μας. Εγώ δεν τον είχα προσωπικά φίλο, αλλά ήταν ένας φίλος των δικών μας ανθρώπων που μας τιμούσε με την παρουσία του εδώ μέσα. Ήταν ένας ακτιβιστής της ειρήνης. Να δούμε αυτό το απόσπασμα και θα συνεχίσουμε για όλα τα άλλα, τα χειρότερα. Το οποίο το έχει δει όλη η Ελλάδα, θα το ξαναπαίξουμε, δεν είναι τόσο ντοκουμέντο, αλλά ο κύριος Μπαρμπαρούσης αποδεικνύει... Ο αδερφός μου! Ναι. Ότι και οι νίτζες ήταν Έλληνες, κύριε. Διότι δείχνει ο ελληνικός χορός πώς έχει μέσα του την τέχνη του νίτζα. Έτσι. Λοιπόν, πολεμική τέχνη με κλαρίνα. Έχετε ξαναδεί, κυρίες και κύριοι. Καποέρα και χαζομάρα στο αέρα. Πάμε. Πάρτε. Και η απόδειξη τώρα. Άσε τα μικρόφωνα ανοιχτά, παρακαλώ πολύ. Δημένος πάντα στα μαύρα στα νίτζα. Έτσι. Το ζέσταμα αυτό. Εδώ είναι τα ανοίγματα. Το ζεσταίνει τώρα, ναι, το ζεσταίνει. Ζεσταίνει. Να το. Αυτό το κάνω, παιδιά, αυτό να ξέρετε. Πάρ' την καρασιά. Πάρ' την καρασιά. Περίμενε, έχει κι άλλες καλύτερες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πολεμικές τέχνες... Κοίτα, αυτό ήταν high kick. Πώς να μην πάρεις χρυσό στον Brazilian μετά, ας πούμε. Πες τα. Πώς. Έτσι. Θα στη δώσω, ρε κερατά, θα στη δώσω. Κοίτα. Πάρε και εσύ. Πάρ' την, αναρχικέ. Έτσι. Και την ετοιμάζει. Την ζυγιάζει. Βλέπεις. Να του την ρίξω στα μάτια ανάμεσα, between the eyes, να την φάει. Γεια στο Σβέρκο. Κονάτος, πάλι εκεί. Εντάξει, πότε καταλαβαίνει. Κοδόρα. Την ξαρφιά και τσάρτα με την άκρη του ματιού, πώς ετοιμάζεται να μην τη φάει. Η ξαρφιά, ναι, είναι λίγο χαροπαλέτη εκεί. Εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Απλά. Νάτος. Και ένα την καραφιά. Καλά, μιλάμε ο πρώτος τράδερφος του Τζετ Λί, έτσι. Το γατάκι ο Τζετ Λί. Και πρόσεξε, είναι Matrix η κινήση. Είναι Matrix κατά το Matrix. Αποχωρώ του Μπαρμπαρούση να πούμε. Έτσι, αποφεύγει και τις σφαίρες. Ναι, έτσι. Τακ. Μπαρμπαρούσες, κυρίες και κύριοι. Αποφεύγει σφαίρες, καρατιές. Αναρχική, προσέχτε. Έρχεται ο Μπαρμπαρούσης. Ο Στίβεν Σίγκαλ της Ελλάδος. Μπορεί να του κάνει και το νούμερο με τα σπαθιά, μεγάλε. Καλά, άστο. Καλά, εντάξει. Ποια σπαθιά. Λοιπόν. Με τα γιαταγάνια, να λες. Τώρα που πες αναρχική. Έχω να ψυχανεμίζω ότι. Θα αρχίσουμε να εκπροσωπούμαστε και στη Βουλή τώρα πια, ε. Από αναρχικούς. Τώρα αφού βγήκε η Χρυσή Αυγή στην αρχή, θα βγουν και οι πυρήνες της φωτιάς, θα γίνει κόμμα που να είναι.
Νέες προτάσεις βλέπω. Τι, εναλλακτικές. Και τα δύο άκρα έχουν λόγκο ύπαρξης. Αυτός ήταν ο Παύλος Φίσας και επειδή στην εισαγωγή μου ήθελα να πω και άλλα πράγματα, επειδή γνωρίζετε ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις απ' έξω για την σύλληψη των μελών της Χρυσής Αυγής, δηλαδή αυτό που δεν έκανε στην ώρα της, να τους ελέγξει και να τους βάλει στη θέση τους, το έκανε μετά από πιέσεις έξωθεν. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη γνώμη μου. Όχι ρε μάγκες, δεν γουστάρω το χρυσαυγίτη μου να μου τον ορίζετε εσείς τι θα τον κάνω. Είναι δική μου υπόθεση. Ούτε οι Αμερικανοί έχετε δουλειά με το δικό μου χρυσαυγίτη, δείτε τον δικό σας. Ούτε οι Ευρωπαίοι έχετε δουλειά με το δικό μου χρυσαυγίτη. Δεν την αντιλαμβάνομαι αυτή την ιστορία, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Μου σκότωσε λοιπόν τον δικό μου άνθρωπο, το φίλο μου. Υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σημειωτέων δεν μπορεί να μου την καθορίζει ο κύριος Πρετεντέρης από το άρθρο του στα νέα, όπου λίγο πολύ, κύριε Διαλυνά, αν δεν κάνω λάθος, τι λέει ο κύριος Πρετεντέρης, μιλάει για πλυντήρια στη δικαιοσύνη. Μιλάει για ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, φίλε Πρετεντέρη. Όταν σφουγγαρίζεις με τα χέρια και ξέρεις τις πλήστρες στη σκάφη, δεν μιλάς για πλυντήρια. Δεν κάνει. Είναι κακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για αυτή, για τη συμμετοχή του Παύλου σε αυτή την εκπομπή είναι τα σχόλια των χρυσαυγητών που κατεγράφησαν αργότερα και έχουν φτάσει στο σημείο να κοροϊδεύουν έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Αυτή τη διαδικασία κυνηγάμε. Αυτός είναι ο καθρέφτης της ψυχής τους, του πολιτισμού τους, του πολιτικού και της συμπεριφοράς τους. Δείτε το. Ψυχανεμίζομαι ότι θα αρχίσουμε να εκπροσωπούμαστε και στη Βουλή τώρα πια. Η συμμετοχή του Παύλου Φίσα πριν από αρκετούς μήνες στην εκπομπή του Ζούγκλα TV «Τα Κουνάβια» προκάλεσε έναν απίστευτο διάλογο με χυδαία ψεύδι και ηρωνία για τον νεκρό Παύλο Φίσα από δύο στελέχη της Χρυσής Αυγής. Στη μεταξύ του συνομιλία τα δύο στελέχη αντιμετωπίζουν με ηρωνική διάθεση τα όσα είχαν αναφερθεί στην εκπομπή, ενώ κατηγορούν τον Παύλο Φίσα για πράγματα που ουδέποτε είχε αναφέρει. Ο διάλογος καταγράφεται ως εξής. Ναι, τώρα έχουν σε ένα βίντεο τον Μπαρμπαρούση. Ναι, και ρίχνει πιστολιές. Όχι, όχι, και τον σχολιάζει ο Φίσας, ρε, ο συγχωρεμένος. Ο Φίσας, πώς τον σχολιάζει, από τον ουρανό? Σε μια εκπομπή που κάνανε και καλά σατυρική, όπως είναι το Ράδιο Αρβίλα. Τώρα θα κάνει από τον Παράδεισο εκπομπή. Τώρα ναι, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Του βάλανε κάτι τραγούδια να πούμε στη φόρα που έλεγε φασίστες, σφάχτε τους, κα***, μούτρα και θάψους και κάτι τέτοια. Εντάξει, τον θάψαν αυτόν. Το ξέρω, αυτό είπα κι εγώ. Βέβαια, βρε. Σε ξύλο ήταν επάνω. Σε συμπλοκή ήταν το μ***. Σε συμπλοκή βρέθηκε. Ρε μου, εντάξει, τα έχουν. Τα παρουσιάζουν όπως θέλουν τα μ***α οι δημοσιογράφοι. Είναι τα μεγαλύτερα μ***α. Μ***α μακάρι, άμα υπάρχει Θεός να μας βοηθήσει και αν μας δώσει δύναμη να αντέξουμε και να έρθει μια ώρα, ρε φίλε, που θα λαγοριαστούμε με όλους όπως πρέπει. Αυτό είναι ένα δείγμα. Μπορεί να πούν όμως και τίποτα που τυχαίνει να συμφωνείς μαζί τους. Γιατί αυτή η σύμπνοια των δημοσιογράφων, οι οποίοι ανακάλυψαν ξαφνικά τους χρυσαυγίτες, τόσο καιρό τσιμουδιά. Στο πρώτο θέμα, κόντεψαν να τους ανακηρύξουν σε Αγίους στην εφημερίδα, την πρώην εφημερίδα μου. Ο άρχοντας εκεί της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας, ανακάλυψε ξαφνικά τους φασίστες δολοφόνους. Ένα χρόνο πριν τους υμνούσε. Και έφνης ανακάλυψε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους. Ξαφνικά. Ποιος ξέρει τώρα. Είναι τα χρέη στη μέση, είναι τα προβλήματα, είναι ο καλός χαρακτήρας που θέλει να δείξει την κυβέρνηση. Είναι κάτι υπόλοιπα από τα 5,5 εκατομμύρια και κάτι πρόστιμο που εκκρεμούν. Έπρεπε να δείξει χαρακτήρα. Ξέρετε, εκεί υπάρχει μια νοοτροπία που τη γνωρίζω, την έμαθα δηλαδή. Όταν έχεις πρόβλημα, ανακαλύψεις το ρεπορτάζ. Και όταν βολεύεσαι, κάνεις την πάπια. Υπάρχει αυτή η δημοσιογραφία. Έτσι, όταν βλέπω τον Κασιδιάρη να σου φτύνει στα μούτρα και να λέει φτούσες πατσαβούρες,
κύριε Ρουμελιώτη. Συμφωνώ μαζί του. Αφού είναι ένα... για πατσαβούρες πρόκειται, που πρέπει να τους φτύσεις. Γιατί ξεκινάνε το πρωί το μεροκάματο και έχουν το χαρτάκι με την εντολή. Θα πεις αυτό, θα ρίξεις εκείνο, θα κάνεις το συγκεκριμένο ρεπορτάζ με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν το κάνεις, τότε θα υποστείς τις συνέπειες. Αυτό δεν σε κάνει να ταυτίζεσαι με τους κασιδιάρηδες. Όχι, καθόλου. Αλλά βλέπεις ότι αναγκάζεσαι να συμφωνείς. Και αναγκάζεσαι να συμφωνείς όταν βλέπεις τους θεσμούς να τους αλαπατάνε διάφοροι τύποι. Να ξεκινάει ένα πρωί για να συλλαμβάνουν στη Λίβδη, αρχηγό κόμματος, βουλευτές, μέλη, τους πάντες. Και αυτά να αναγκάζονται να αφήνουν δύο-τρεις το ότι τους αφήνουν. Όντως, μπορεί να μην θεωρείται ότι είναι αθώοι. Και δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι αθώοι. Ούτε επειδή τους προφυλάκησαν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Δηλαδή, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ στους μεταξύ τους διαλόγους που είχαν καταγραφεί στα μέλη. Γιατί η εξουσία είναι πονηρή. Λέει, εγώ δεν παρακολούθησα τα τηλέφωνα των πολιτικών γιατί δεν είναι σωστό και χρειάζεται ειδική άδεια. Παρακολούθησα τα τηλέφωνα των μελών. Και στα τηλέφωνα των μελών ο ένας ρωτάει τον άλλον τι έγινε από τη ζούγκλα. Λέει, είδες τη γράφει ζούγκλα, διάβασε τη ζούγκλα, πήγε να δεις το ζούγκλα.gr τη γράφει. Κάτσε ρε, τι εγκληματική, έτσι είναι η εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική είναι η φιλοσοφία τους, η δράση τους, η ψυχοσύνθεσή τους, η ιδεολειψία τους. Τα ναζιστικά σύμβολα, αυτή η ανοησία η τεράστια, γιατί όπως όλα σε αυτή τη χώρα, έτσι και οι φασίστες μας είναι καρικατούρες. Καρικατούρες οι πολιτικοί, καρικατούρες οι φασίστες. Το θλιβερό είναι ότι από αυτές τις καρικατούρες χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και δεν είναι οι μόνες. Κύριος είδε πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί γύρω μας. Πόσοι μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους από τέτοιες καρικατούρες, διότι η καρικατούρα ακούει τον αρχηγό που λέει αρλούμπες το πρωί και το βράδυ έχει πιει και ένα ποτήρι παραπάνω και πάει και σκοτώνει. Και ξαφνικά συναισθήθηκε η εγκληματική οργάνωση. Και πάνω που είχα το απίστευτο ντοκουμέντο της συνομιλίας των κυρίων Τσοχατζόπουλου και Άκη 2,5 ώρες, ο Τσοχατζόπουλος πήγε και έγραψε το Σμπόκο μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Τον πήγε βόλτα ο άλλος πάνω κάτω, πήγαν σε ένα σπίτι και είχε το μαγνητόφωνο, αγαπητέ φίλε ο Τσοχατζόπουλος, και έγραφε το Σμπόκο. Αλλά γιατί τον έγραφε, ξέρετε γιατί? Θα γελάσετε τώρα να ακούσετε ονόματα επιχειρηματιών, θα ακούσετε ονόματα δημοσιογράφων, θα ακούσετε ονόματα πολιτικών. Θα δείτε πόσες εταιρείες είχαν, θα δείτε σε ένα μαγικό χαρτάκι που έχω στα χέρια μου ότι έχουν να μοιράσουν ένα μπίλιον είναι ένα δις. Θα σας θυμίσω ότι από το 1996 μέχρι το 2000 διαχειρίστηκαν το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4,3 εκατομμυρίων δραχμών, που σημαίνει γύρω στα 12 δις ευρώ, και φαίνεται πήραν το 1/12, έτσι αποφάσισαν. Και ξαφνικά στη Βουλή ακούγαμε ότι θα παραπεμφθεί, λέει ο κύριος Τσοχατζόπουλος, γιατί στο πόθεν αίσχυες του τα 176 εκατομμύρια ευρώ φάνηκαν πολλά. Οι άνθρωποι είναι για κλωσιές, σας το λέω, είναι αστείοι και ψάχνουν να βρουν αλλού εγκληματικές οργανώσεις. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις δεν μπόρεσαν να τις μαζέψουν ποτέ. Και θα ακούσετε αυτούς τους απίστευτους διαλόγους. Θα δείτε ποιοι παίζουν ρόλο, ποιοι δικηγόροι χώνουν τη μούρη τους μέσα για να μοιραστεί το χρήμα, ποιοι επιχειρηματίες τους διευκολύνουν και άλλα πολλά. Ένα συνδικαλιστής με ένα 300, ένα 250, ένα 1.250.000 ευρώ για τα τόρμη ένα. Ωραία πράγματα. Στο δικαστήριο δεν είπαν ότι είναι αθώοι και οι δύο? Τώρα ήρθε η ώρα να δείτε ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας, ούτε στα μάτια σας. Θα καταλάβετε γιατί η Ελλαδίτσα μας έφτασε εκεί. Να μπαίνουν φιλοναζιστές στο ελληνικό κοινοβούλιο και να λένε τρέλες, να υποβαθμίζουν τον πολιτικό, την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί τους έβαλαν εκεί. Οι άλλοι, οι σπουδαίοι δημοκράτες του σοσιαλισμού, αυτοί τους έχωσαν εκεί μέσα, αυτοί τους άνδρωσαν. Αυτοί τους έκαναν τεράστιους.
Αυτοί τους έκαναν μεγάλους, τόσο μεγάλους, που να μπαίνουν στη Βουλή, να βγαίνουν έξω από τη Βουλή, να ρίχνουν κλωτσιές, να φτισιές, μπουνιές, να σκοτώνουν ανθρώπους. Αλλά πριν είχαν σκοτώσει άλλοι, οι δικοί μας, οι δημοκράτες. Πήραν το δημόσιο χρήμα και το μοίρασαν παντού. Και σε λίγο θα τρελαθείτε. Γιατί ο κύριος Τσοχατζόπουλος ήταν και large. Έδωσε μίζες 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 3 Έλληνες υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή. Έτσι το γράφει. Και το γράφει στο λογαριασμό, στο Τευτέρι, σαν μπακάλις. Και 2,5 εκατομμύρια στον επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, τον Ελβετό κύριο Μπλόχερ. Έχω ειδοποιήσει τους Ελβετούς συναδέλφους μου και μιλώντας με συνάδελφο από την ελβετική τηλεόραση το μεσημέρι, έγινε ο εξής απίστευτος διάλογος. Με πήρε συνάδελφος, γιατί ειδοποιήθηκε από άλλον Ιταλό δημοσιογράφο και μου λέει, πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία, με ρώτησε η Ελβετία δημοσιογράφος. Λέω, συγγνώμη, εσείς τι δουλειά κάνετε, δημοσιογράφοι δεν είστε, πού τα βρίσκεστε, όπου τα βρίσκετε εσείς, τα βρίσκουμε κι εμείς. Ποιος σας τα έδωσε τα στοιχεία αυτά, λέω, ένας φίλος που έτυχε να τα έχει στη διάθεσή του. Γνωρίζετε την οικονομική επιφάνεια του κυρίου Μπλόχερ, λέω, ότι γνωρίζω την οικονομική επιφάνεια. Έχει εργοστάσιο χημικών, έχει τα πάντα, διατέλεσε και υπουργός επικεφαλής, γιατί εκεί είναι το Federal, είναι το ομοσπονδιακό κράτος της Ελβετίας. Περιμένετε τώρα να γελάστε. Μου έλεγε η Ελβετίδα συνάδελφος, μάλιστα. Είναι account, είναι λογαριασμοί, είναι στο ημερολόγιο του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Λέω στο ημερολόγιο του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και τι γράφει, να πληρωθεί ο κύριος Μπλόχερ, να πάρει τα 2,5 εκατομμύρια. Άλλα 2,5, άλλα 3,5, 3 Έλληνες υπουργοί, άλλες 300.000 κάποιοι γραμματείς. Για ποιο λόγο άραγε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, μου λέει, το έκανε αυτό. Της λέω για να μην εγκριθεί, το γράφει μέσα, το τευτέρι του, η δικαστική συνδρομή από το ελβετικό κράτος. Το γράφει. Και για να γίνει κάτι τέτοιο έπρεπε να υπάρχει και η συνδρομή των ελληνικών αρχών. Του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των γραμματέων, έτσι, για να μην τρελαινόμαστε. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος τα 3,5 εκατομμύρια δεν τα έδωσε στον Υπουργό Εμπορίου. Όχι. Ούτε στον Υπουργό Ναυτιλίας. Επομένως θα πρέπει να ερευνηθούν, γιατί τους 3 Έλληνες υπουργούς δεν τους κατονομάζει. Απλά αναφέρει τα ποσά που θα πάρουν. Είναι επί των ημερών της κυβέρνησης Καραμανλή, επαναλαμβάνω. Και τους γραμματείς. Λοιπόν, για όλα αυτά και για τα πρώτα και για τα δεύτερα, για τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουμε γεμίσει εδώ πέρα, λες και κάνουμε εκπομπή στη Σικελία. Έχω τον κύριο Γιάννη Τόλιο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διδάκτορα οικονομικών. Γεια σας. Τον Βασίλη Καπερνάρο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τον Φραγκίσκο Ραγκούση, ποινικολόγο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, δημοσιογράφο, συνάδελφο αγαπητό. Τον Νίκο Διαλυνά, ποινικολόγο. Και τον Πέτρο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων, στέλεχος του Βανταρσία από την εδώ πλευρά. Και από την άλλη πλευρά έχω τους κυρίους, εάν τους βρω δηλαδή, διότι δεν μου τους έχετε εδώ πέρα. Έχω τον κύριο Ανδρέα Δημητρόπουλο, θα θυμηθώ εγώ έτσι κι αλλιώς είμαστε παλιοί γνώριμοι, καθηγητής συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον Γιάννη Βλάχο, ποινικολόγο, την Εύα Κοντοσταθάκου, αντιδήμαρχο Αθηναίων, και τον Παναγιώτη Χρυσικάκη, ποινικολόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάμε στο ρεπορτάζ. Αφού ζητήσω αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει μια, για όσα ακούστηκαν, κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να, γιατί στα δύο συνοψίζω την όλη εισαγωγή σας, η οποία ασφαλώς είναι πολύ αποκαλυπτική, όχι μόνο σχετικά με πτυχές της Χρυσής Αυγής, αλλά και με το στοιχείο της διαφθοράς, μια και κάνατε αναφορά.
Και ασφαλώς κάπου εσωτερικά υπάρχει μια σύνδεση. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι να πω κάτι που χρειάζεται να, ακουστεί, ότι η δράση της μέχρι τώρα δεν ήταν στιγμιαία, αλλά ήταν διαχρονική, και με αυτή την έννοια και αν τα χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης ή της εγκληματικής της δράσης με αυτές τις μορφές οι οποίες είναι καταγραμμένες δεν ήταν στιγμιαία, αλλά ήταν διαχρονικά. Άρα οι ευθύνες της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι πολύ συγκεκριμένα, είναι εμφανής, και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο, όταν αυτά συνοδεύονται και από μια επιχειρηματολογία η οποία είναι προσβλητική και για τον ίδιο τον νεκρό. Κύριε Τόλια, επειδή η ηλικία σας σας επιτρέπει να θυμάστε, δηλαδή τα έχετε ζήσει, δεν ήταν εγκληματική οργάνωση η εκτέλεση του Τεμπονέρα, του Κουμί, της Κανελοπούλου και άλλων 10 παιδιών τουλάχιστον που έχασαν τη ζωή τους από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, την αστυνομία και τα ΜΑΤ? Αυτή δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ή θέλετε να πείτε ότι οι πολιτικοί εκείνων των κυβερνήσεων δεν έδιναν τις εντολές να χτυπηθούν οι άνθρωποι αυτοί? Για πείτε μου. Εδώ ερχόμαστε στο στοιχείο, οθήγεται ακριβώς ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το στοιχείο της βίας, η οποία έχει και την βία της καταστολής, αλλά έχει, αυτό ήθελα να προσθέσω, και τη βία του οικονομικού καταναγκασμού, αυτό που οδηγεί έναν κόσμο στην απελπισία. Και τελικά αυτός ο κόσμος προσπαθεί έτσι να αναζητήσει από κούμπι, και έρχεται τάχα μου σαν αντισυστημική δύναμη η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι το μακρύ χέρι τελικά του συστήματος, και οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς είναι και του κοινού ποινικού δικαίου με βάση τα αποκαλυπτικά των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, άρα το ένα τροφοδοτεί το άλλο, αν μου επιτρέπετε. Και με αυτή την έννοια λοιπόν το στοιχείο αυτό. Και αν θέλετε να συμπληρώσω και κάτι, που μια και θίξατε το στοιχείο της διαφθοράς. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί στην κοινή γνώμη, γενικά στον ελληνικό λαό, για να μην λέμε αφηρημένα την κοινή γνώμη, μια αποστροφή στο πολιτικό σύστημα, το κυρίαρχο, επιτρέψτε μου να πω, πολιτικό σύστημα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και στο τέλος ας πούμε να υφίσταται μια αντιμετώπιση και μια μεταχείριση και έναν ιδιόμορφο εκβιασμό, έναν εκφοβισμό, να αποδεχτεί αυτές τις πολιτικές εν τέλει. Είτε είναι του μνημονίου, είτε είναι της διαφθοράς, είτε είναι της βίας, της καταστολής, είτε αν θέλετε και της ανοχές απέναντι στις συμπεριφορές της Χρυσής Αυγής. Να τα ανεχθεί, να υποταχθεί και να μην τα αμφισβητήσει και να μην είναι αποδεχθεί. Λυπηρό. Άρα ότι... λοιπόν, ναι, κλείνω, γιατί εντάξει, είναι... αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν θέλω να κλείσετε καθόλου. Είναι λυπηρό. Θα μπορούσα να ανατρέψω όλη την εκπομπή και να κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Αρκεί ο διάλογος να έχει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν όλοι. Είναι λυπηρό για μένα να αναγκάζομαι για λόγους θεσμών, δημοκρατίας, πολιτικού πολιτισμού, να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου για έναν χώρο που δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, μου είναι απεχθής μάλιστα, και για άτομα τα οποία ζωγραφίζουν επάνω τους βάστικες και διάφορες ιστορίες που δεν με ενδιαφέρει και πολύ, με πειράζει περισσότερο τις βάστικα που κουβαλάνε μέσα στον εγκέφαλό τους. Αλλά αν προσθέσουμε όλες τις δολοφονίες που έχουν γίνει επί των δημοκρατικών κυβερνήσεων στην σύγχρονη ιστορία του τόπου τώρα, για να φτάσουμε από τις δολοφονίες που σας προανέφερα μέχρι τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, τότε θα έπρεπε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σηκωθεί ένα πρωί και να πάρει μέσα τον κύριο Σαμαρά και σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία για τα εγκλήματα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τα παρελθόντα έτη. Με συγχωρείτε, έχετε καμία αντίρρηση ως αριστερός ότι οι εντολές δίδονται από την κεντρική εξουσία για να δείξει το σκληρό της πρόσωπο στις συγκεντρώσεις, εκεί που μαζεύει τους Πακιστανούς και τους παραδίδει στους Άγγλους και τους βασανίζουν τη νύχτα μέσα στα χωράφια και μέσα στα τόλ, εκεί που δολοφονούν τον Γρηγορόπουλο γιατί ο Μπάτσος βγάζει το πιστόλι και ρίχνει, γιατί έχει αποθρασινθεί εξαιτίας της συμπεριφοράς των ανωτέρων του και των υπολείπων? Έτσι θα γίνει λοιπόν? Θα αρχίσει ο κάθε εισαγγελέας, ο εισαγγελέας, αυτός ο μεγάλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να τυλίγει σε μια δικογραφία ένα κόμμα και να πηγαίνει το Σάββατο το πρωί τα ξημερώματα να το μαζεύει? Γιατί δεν άρχισαν από κάτω προς τα πάνω? Να πιάνουν τους εγκληματίες, να πιάνουν όλους αυτούς τους πεζοδρομιακούς τύπους, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, που τους γνώρισαν ότι είναι πεζοδρομιακοί και πολλοί από αυτούς έχουν μπει στο κοινοβούλιο, δεν είναι όλοι βέβαια, να αρχίσει να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες, να σχηματίζει δικογραφίες και να φτάσει στην κορφή. Γιατί άρχισε από την κορφή ανάποδα?
για να δώσει ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε κάτι ζωηρές συνιστώσεις που κρατάνε ρόπαλα και βαράνε και χτυπάνε και ορισμένες φορές απειλούν κιόλας και κάνουν και πραγματάκια περίεργα. Να σηκωθούμε λοιπόν να βουτήξουμε τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους και να πούμε ότι συναισθήθη εγκληματική οργάνωση. Με αυτό το μάθημα έδωσαν δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς ή να λέμε παραμύθια σαν τους πρετεντέριδες. Σε αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια οριοθέτηση η οποία το κάθε επίπεδο ανάλυση και κάθε θεώρηση των καταστάσεων πρέπει να τη δει κανένα στην ιδιαιτερότητά του και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Χρυσή Αυγή, μιλώντας για τη Χρυσή Αυγή, για αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό, το φασιστικό, με όλες αυτές τις πρακτικές, δυστυχώς είχε την ανοχή των κυβερνήσεων που έπρεπε να βάλουν φρένο πολύ καιρό πιο πριν ο Φραγκεστάιν έτσι απειλήσει την ίδια τους την ύπαρξη. Γιατί περί αυτού πρόκειται και σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε να ερμηνεύσω και τη συμπεριφορά τους, αυτό που αγωνιούν σε μεγάλο βαθμό είναι τα ποσοστά τους. Που ουρακανίζονται από τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, μπράβο. Έτσι, για να το πούμε. Έτσι, και με συγχωρείτε. Και αυτό είναι και πίσω μέρος του μυαλού για τις πρακτικές αυτές. Γιατί αν θέλετε να πάμε στην πολιτική συμπεριφορά, εδώ δεν θα έπρεπε ούτε τη θεωρία των δύο άκρων, ούτε η ακροδεξή σύμβουλη του κ. Σαμαρά, είτε ο κ. Λαζαρίδης, είτε ο κ. Μπαλντάκος, είτε ο κ. Κρανιδιώτης, λοιπόν, που τώρα τελευταία και με αυτά που είπε είναι ανατριχιαστικά και μόνο εν δυνάμει Χρυσαυγίτης θα μπορούσε να τα πει. Έτσι, τι κρατάω και πού κρατάω το πιστόλι μου για να το χρησιμοποιήσω, όχι σε πατριώτες και όχι σε. Για να δούμε τώρα τι έχει γύρω του. Εν πάση περιπτώσει, οι ευθύνες είναι σαφείς. Αυτό όμως. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και αν θέλετε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στο πώς αντιμετώπισαν τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, έχει να κάνει με την όλη αντιμετώπιση, αν θέλετε, των αντιδράσεων από αντιλαϊκές επιλογές οι οποίες προωθούνται. Αλλά αυτοτελώς ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και τη δράση της Χρυσής Αυγής. Εγώ ξέρω. Λοιπόν, ότι... βεβαίως εσείς κάνετε ένα άλλο σχήμα για να. Όχι άλλο σχήμα, λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε, γιατί να το βάλουμε τώρα σε αντιπαράθεση σχηματικά. Εδώ αυτό το φαινόμενο. Χρειάζεται να μπει φρένο, ουσιαστικό φρένο. Και επιτρέψτε να πω. Μεθοδικό δεν φρένο. Είναι, ένα λεπτό. Δεν φρένο είναι στην ώρα του. Συγγνώμη να σας πω μια κουβέντα. Γιατί όποιος πατάει το φρένο μετά τη σύγκρουση, νομίζω ότι... Επιτρέψτε μου να πω, έτσι. Κύριε Αφρόλου, δύο λέξεις θα πω. Και... Κοιτάξτε, η μία είναι η κατασταλτική διάσταση, αλλά η άλλη είναι η προληπτική. Η προληπτική ποια είναι. Δεν είναι οι παρακολουθήσεις. Η προληπτική είναι να μην δημιουργήσει αυτή την πολιτική. Η οποία οδηγεί απελπισμένους, δημιουργεί απελπισμένους και οι οποίοι σε συνέχεια γίνονται έρμεο ανθρώπων και καταστάσεων και οργανώσεων κύριε Τόλια, για τους, να τους άγουν και να τους φέρουν. Ζείτε, άρα λοιπόν εκεί είναι η πρόληψη. Ζείτε, ζείτε με την ψευδέστηση ότι 600.000 Έλληνες είναι στη Χρυσή Αυγή επειδή γουστάρουν τη φάτσα του Μιχαλολιάκου. Όχι βέβαια. Όχι. Είναι επειδή δεν γουστάρουν τις δικές μας φάτσες. Αυτό λέω. Τη δική σας, τη δική μου, του Βενιζέλου, του Σαμαρά, του άλλου. Αλλά με την έννοια όμως ένα λεπτό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Το καταλάβα, αλλά μην βάζουμε όλους μέσα. Έτσι. Το πολιτικό, όταν λέμε σύστημα, έχει το πολιτικό σύστημα, το κυρίαρχο, που είναι τα αστικά κόμματα, οι αστικές δυνάμεις, αυτές οι οποίες τελικά κυβερνάνε τον τόπο όλες αυτές τις δεκαετίες. Και είναι και οι δυνάμεις εκείνες, είναι οι αριστερές δυνάμεις με όλη την πολυχρωμία τους, που εν πάση περιπτώσει. Έχουν αναδείξουν και ήθος και πώς το λένε, και συμπεριφορά και αγωνιστική στάση. Πολύ ωραία, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Επιτρέψτε μου να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Δεν είναι μια απειλή αυτό, αλλά σας το λέω με σιγουριά. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι το καλύτερο γιαούρτι που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν δοκιμάσει ακόμα. Μοναδικά απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι Total 2% με λαχταριστά φρούτα ή μέλι. Total 2% με γεύσεις. Διπλή απόλαυση. Δοκιμάστε τη νέα μοναδική γεύση πορτοκάλι μανταρίνι. I think we can both agree that the number. Sarah. The way we're actually. Number. Huh?
the mo- Sarah, this connection is very bad. Oh. I'm hanging up. Yeah. Goodbye. Νέο Nissan Micra, το έχεις. Με νέα σχεδίαση, έξυπνο κλειδί, Navigation Nissan Connect, Park Assist. Νέο Micra, το έχεις. Από 8.990 ευρώ. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό, Βίκος. Απ' την πηγή και από την καρδιά. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί, 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναν Dictel. Για την τρίτη ηλικία, μεγάλη φροντίδα και μικρές τιμές σε κάθε κατάστημα PharmaCare. Ελληνικές πάνες ακράτειας από 3,89. Υποσέντονα από 3,19. Τώρα, δωρεάν διανομή στο σπίτι. Σε όλα τα προϊόντα υγιεινής και φροντίδας PharmaCare. PharmaCare. Σεβασμό στον ηλικιωμένο, χαμόγελο στη ζωή. Αποκαλύπτει ό,τι κρύβουν οι άλλοι. Από τις 7 Οκτωβρίου στα περίπτερα. Αλεκουλίνο μου, τρελαίνομαι. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Θέλω κλιματιστικό τώρα. Samsung Inverter 12, μόνο 399 ευρώ. Ηλεκτρονική. Θέλω τα πάντα φθηνότερα. Θέλετε εγγυημένο αδυνάτισμα Size One Premium Formula. Βάσει κλινικής μελέτης, σε ένα μήνα χάνετε 3,6 κιλά. 3% λίπος, 7 πόντους. Size One Premium Formula. Εγγυημένο αδυνάτισμα. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το νέο παρενέξι με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρενέξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Η οικογένεια Ενελάδη μεγαλώνει. Τώρα δίπλα στο αγαπημένο πράσινο και κόκκινο παριζάκι Ενελάδη. Με νέα πλούσια γεύση και 60% λιγότερα λιπαρά. Δοκιμάστε τα. Θα με θυμηθείτε. Ρενό. Το όνομα που εδώ και 115 χρόνια αφήνει το αποτύπωμά του στον τρόπο που κινούμαστε, που απολαμβάνουμε, που οδηγούμε. Σήμερα η Ρενό στην Ελλάδα αλλάζει τους κανόνες με μια ισχυρή συνεργασία. Για μια οδήγηση με νέα ταυτότητα. Με το κύρος και την εμπιστοσύνη του ονόματος Teore Motors Βιτανή Θεοχαράκης. Λοιπόν, να επανέλθουμε στον κανονικό μας ρυθμό. Κάναμε μια κουβέντα, είχαμε και μερικές αντιρρήσεις. Γίνεται και κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στη τηλεόραση και πρέπει να σου πω ότι εσείς παρακολουθούν την εκπομπή από τηλεόραση. Βλέπετε διαφημίσεις στο ενδιάμεσο, επειδή συνήθως λέγονται τα ωραιότερα πράγματα. Αν μπείτε στο Zoogla.gr και δείτε από το web της Zoogla την εκπομπή, εκεί δεν έχει διαφημίσεις. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε στα ενδότερα των έσω τι συζητάμε μεταξύ μας, καταλάβετε. Οπότε, καλό είναι να τα ακούτε αυτά. Ναι, έτσι ακούστηκε ο κύριος Καπερνάρος που είπε τα δικά του, ακούστηκε και ο... Εγώ δεν μίλησα ακόμα. Ο κύριος, κάτι πέταξε κι εσύ. Όχι. Το καρφί σου. Εντάξει, εδώ είμαστε για να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, έτσι, αλλά να γίνεται ένας διάλογος που έχει αξία. Που έχει σημασία. Να μιλήσετε, να πάω μέχρι την Τηγαδά, εκεί όπως γνωρίζετε ήδη. Έχει προφυλακιστεί ο υπαρχηγός της οργάνωσης, ο κύριος Παπάς. Έχει μάλλον κρατείται για να οδηγηθεί στον Κορυδαλό, γιατί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν να πάει στον Κορυδαλό. Πάμε λοιπόν στο Σωτήρη Σκουλούδη. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την Γαδά.
με τον χώρο δηλαδή, έξω από τη Γαδά και τον συνάδελφό μας που είναι εκεί να δούμε τι έχει να μας πει. Σωτήρη, σε ακούμε. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ο Σωτήρης Κουλούδης. Ακριβώς, Μάκη, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκε ο νούμερο 2 σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα της Χρυσής Αυγής. Σας ακούω. Ναι, ναι, εντάξει, Σωτήρη, συνέχισε. Προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκε και ο νούμερο 2 σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα. Ο Χρήστος Παπάς μετά από 5 ώρες απολογίες σε 2 ανακριτές και 2 εισαγγελείς. Για σήμερα θα παραμείνει εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου βρίσκεται από την Κυριακή, οπότε και παραδόθηκε αυτοβούλος, και αύριο κάποια στιγμή μέσα στη μέρα θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές, πιθανότατα για τον Κορυδαλό, όπου εκεί βρίσκονται από σήμερα το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Τμήματος, ο Νίκος Μιχαλογιάκος, και ο βουλευτής ο Γιάννης Λαγός. Να σας πω ότι σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα προφυλακίστηκε ως υπαρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, αφού κρίθηκε ότι είναι και ύποπτος φυγής, και σε αυτό πάτησαν οι εισαγγελείς, καθώς όπως είπαμε παρουσιάστηκε 24 ώρες μετά το ένταλμα που είχε βγει για τη σύλληψή του. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας του τόνισε ότι η δίωξή του είναι πολιτική, ενώ εξερχόμενος από το κτίριο 6 της Ευελπίδων φώναξε προς τους δημοσιογράφους ότι η Χρυσή Αυγή δεν τελειώνει εδώ, αλλά θα γίνει ένας χήμαρος που θα πνίξει τους προδότες. Ήταν τα τελευταία λόγια του Χρήστου Παπά στην Ευελπίδων. Σήμερα θα παραμείνει εδώ και αύριο θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, κοντά σου πρέπει να βρίσκεται και ο συνήγορος του κυρίου Παπά, ο κύριος Περικλής Σταυριανάκης. Αν θέλει να προσθέσει κάτι, να ακούσουμε και τον κύριο Σταυριανάκη, να ακούσουμε την άποψή του, το σχόλιο του. Ναι. Ναι, ναι, κύριε Σταυριανάκη. Καλή βραδιά. Σας ακούμε. Δεν σας ακούω καλά καθόλου. Εντάξει, εσείς ακούγεστε υπέροχα, οπότε μην ανησυχείτε. Α, εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Εις ό,τι αφορά τον Παπά, πρέπει να σημειώσω το εξής. Ότι στο σύνολο της δικογραφίας δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στο όνομα του Παπά. Αυτό κρατήστε το σας παρακαλώ, για να οδηγηθείτε σε συμπέρασμα το οποίο μπορεί να βγει αβίαστα. Μάλιστα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι μετά που αφέθησαν 3 άτομα ελεύθερα χθες από τον ανακριτή, έγινε το σώσε. Τι μεσολάβησε λοιπόν σήμερα και σκλήρινε η στάση των ανακριτών. Ναι, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας. Εγώ τουλάχιστον ως δημοσιογράφος οφείλω να το λάβω υπόψη μου. Ορισμένα... Εσείς είχατε κρατήσει και επισυνή και γράψατε εκείνο το γνωστό άρθρο «Είστε σίγουροι»? Ναι, έγραψα το «Είστε σίγουροι», αλλά έγραψα και ένα άλλο χειρότερο. Μήπως είστε ηλίθιοι? Και το λέω αυτό διότι στη σημερινή διαδικτυακή ψηφοφορία, παρότι είναι σε εξέλιξη, επειδή έχουν ψηφίσει στην μικρή, προσέξτε τώρα, στη μικρή ψηφοφορία, την κλειστή δηλαδή, αυτή η οποία δεν μπαίνει ο καθένας να ψηφίσει, είναι ένα σταθμισμένο δείγμα, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνει εύστοχα αποτελέσματα και στο οποίο κυριαρχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 19-3, είναι τα στοιχεία, δεν θα είναι τα τελικά, αλλά θα είναι εκεί κοντά τα τελικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 19-1, το ΠΑΣΟΚ 5-1, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 6, η Χρυσή Αυγή 15. Είναι 4 μονάδες πάνω από το φυσιολογικό που ήταν σε εμάς. Η μέτρηση αυτή αφορά την περίοδο μεταξύ του απογεύματος της Τρίτης και του απογεύματος της Τετάρτης, μέσα 24 ώρες. Στη μεν μεγάλη ψήφισαν 45.000 άνθρωποι. Πόσο? 45.000. Δείγμα 45.000. Στη μεγάλη, την διαδικτυακή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μικρής όμως. Αυτό είναι για 1.368 άτομα που έχω μπροστά μου. Σταθμισμένο, έτσι. Ο Αλαβάνος πήρε 0,6, ο Λοβέρδος 1,1, οι Οικολόγοι 2 και για πρώτη φορά εμφανίζεται, επανέρχεται, επανακάμπτει ο Γιώργος Καρατζαφέρης με 4,3. Που σημαίνει ότι με τέτοιο νούμερο μπορεί να επανέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Νέα Μέρα με 0,2, ο Ανταρσία με 1,3, ο Καζάκης με 1,3, άλλο 3,2, δεν ψηφίζω 4,9, Λευκό 8,1, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,6.
και Δημοκρατική Αριστερά 1,6. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 5,4. Τα λέω γιατί είναι πρόχειρα, δεν θα τα παρουσιάσουμε σήμερα. Αυτό θα παρουσιαστεί όλη η έρευνα τη Δευτέρα. Κύριε Σταυριανάκη, δεν έχουμε περιθώριο να πούμε περισσότερα. Φαίνεται δεν ότι... και εγώ να πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Στη Δημοκρατία λένε ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται πολιτική. Αλλά δεν γίνονται. Φαίνεται ότι το ίδιο συμβαίνει και στη δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να εξάρω το ήθος, σε αντίθεση με κάποιους συναδέλφους μου που τα έβαλαν με το συγκεκριμένο δικαστή, ο οποίος ο πρωτοδίκης που πήρε αυτή την απόφαση, Γιωργουλέας, ένας σπουδαίος δικαστής για όσους γνωρίζουν, ένας σπουδαίος δικαστής ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο ανακριτής που συνέταξε αυτό το πόρισμα. Ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου. Είναι σπουδαίος κι αυτός, θεωρούνται από τους καλύτερους δικαστές και ίσως να αποδεικνύουν ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς δεν βρίσκονται στο payroll των πολιτικών, εντός εισαγωγικών payroll, δηλαδή δεν παίρνουν εντολές με χαρτάκι. Αλλά τι να κάνουμε, ζούμε στην Ελλάδα και ο κόσμος είναι καχύποπτος και του αρέσει η θεωρία της συνωμοσίας. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και το είπε πολύ ωραία ο κύριος Τόλιος νωρίτερα, κύριε Καπερνάρε, ότι στόχος τους ήταν η πολιτική δύναμη που είχαν αποκτήσει. Δηλαδή τους ενοχλούσε πολύ ότι έπαιρναν ψήφους από αυτούς. Πέτυχαν το αντίθετο. Να πάρουν περισσότερες ψήφους τώρα. Λοιπόν, και είναι φανερό ότι αυτός ήταν ο κυρίαρχος ρόλος για τον οποίο αντέδρασαν και οι έξωθεν αντιδράσεις και πιέσεις, κύριε Καπερνάρε. Αλλά τα πράγματα είναι άκρως επικίνδυνα, διότι παρά τα αυτά, ενώ αν ο στόχος τους είναι αυτός, εγώ το θεωρώ ότι είναι ανόητο να είναι αυτός ο στόχος τους, πρέπει να ανησυχούμε, διότι ήδη με το πρόχειρο που έχετε πάρει, η Νέα Δημοκρατία έχει, ας πούμε, 20%. 19,3% που λέτε. Και αυτό διότι όταν τα δύο αυτά δεν μπορούν να συστοιχηθούν. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πέρασε πολλή ώρα για να πούμε στον κόσμο αυτά που είπατε με τον κύριο Τόλιο, το διάλογό σας, αλλά πρέπει να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν αυτό το σκοπό δεν είναι σε θέση να έχουν αυτό το σκοπό, διότι αν πάρουμε τα πράγματα και τα διαχωρίσουμε, έχουμε μια βουλή η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό νομίζω πως πρέπει να πούμε στον κόσμο να αφυπνιστεί, να προστρέξει αλλού, μάλλον στον εαυτό του να κάνει την αυτοκριτική του, τον αυτοέλεγχό του και να δει τι πρέπει να κάνει σε σχέση με, με τις υπάρχουσες συνθήκες του πολιτικού κόσμου. Έχουμε λοιπόν μια βουλή η οποία λειτουργεί και διακυβερνάται η χώρα μας από εξωθεσμικούς παράγοντες. Τι εννοώ? Σαμαράς, Βενιζέλος συναποφασίζουν για το τι θα γίνει στο κράτος, στη χώρα. Η Βουλή είναι η εικονική ύπαρξη. Τρεις φορές έχει συγκληθεί η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση. Έχει καταργηθεί το άρθρο 82 του Συντάγματος, όπου συγκεντρώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός κατευθύνει και ελέγχει τους υπουργούς. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τρεις φορές έχουν συγκληθεί, την πρώτη και την τρίτη ήταν για να βγάλουν φωτογραφία. Το άλλο είναι το εξής, δεν υπάρχει νομοθετική εξουσία. Αυτή τη στιγμή εκεί μέσα νομοθετούμε πάνω από 22 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για σοβαρότατα νομοθετήματα. Το άρθρο 44 στο Σύνταγμα λέει πότε εκδίδονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Καμία σχέση με τον τρόπο που νομοθετούμε. Τα περισσότερα νομοσχέδια έρχονται σε 3-4 μέρες, άρον-άρον, ψηφίζονται με την αρχή της δεδηλωμένης. Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία των νομοσχεδίων. Αν πεις κάτι, ναι, σημείωσέ το, αλλά έρχεται όσοι έχει στη Βουλή και έτσι κυβερνάται αυτή η χώρα. Λέμε λοιπόν, μιλούσατε αρκετή ώρα με τον κύριο Τόλιο. Έχω πολλή ώρα που μιλάω. Είστε ζηλιάρης, από μικρό ζηλεύω. Καθόλου δεν ζηλεύω. Είμαι πραγματιστής. Ο χρόνος δεν είναι ισομερός, καταναμημένος. Λέμε λοιπόν από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή έχουμε μια παράσταση ενός έργου, την πράξη ενός σεναρίου που ανέβηκε ενώπιον του Δελφιναρίου, στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό της θεαματικότητας και της εντυπωσιαστικότητας και εκείνη την ώρα βλέπουμε την εκτελεστική εξουσία, αστυνομικούς με walkie-talkie, να παρατάσσουν τους καμεραμάν πώς θα τραβήξουν φωτογραφίες σε ανθρώπους οι οποίοι προσήγονται ενώπιον της εισαγγελίας και ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ενώ αυτό απαγορεύεται ρητός και διώκεται αυτεπαγγέλτος με το 3090, το νόμο 3090 του 2002.
και στείλουν ολόκληρο θέατρο με σκηνικά για να παραμυθιάσουν τον κόσμο και να τον αποπροσανατολίσουν, διότι έφυγε η Τρόικα αυτή τη φορά με άγνωστη ημεροχρονολογία επιστροφής, διότι τους είπε ότι αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, κόβουμε ξανά μισθούς και συντάξεις. Αυτό που είπατε λοιπόν για το σώμα που στήθηκε ενώ απαγορεύεται από συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα, από μόνο του δείχνει ότι στήθηκε μια θεατρική παράσταση, γιατί έτσι βόλευε ορισμένους. Η εξουσία όταν τη βολεύει σου χαρίζεται και σου επιτρέπει πολλά πράγματα, όταν δεν το θέλεις δεν σου χαρίζεται και σε τιμωρεί κατά τρόπο παραδειγματικό. Και προχωράμε. Όχι, δεν θα προχωρήσω. Να τελειώσω. Θέλετε. Θα πάμε στο επόμενο συνέδριο των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Λοιπόν, ναι, πείτε. Νομίζω ότι μετά από λίγο αυτή η συζήτηση θα βάλει το ζήτημα το ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα δεν έγινε. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Υπήρξε μια δολοφονία του Παύλου Φίσα από ένα τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να μην τιμωρούνται. Ήταν η πρώτη φορά που έφτασε πολύ πλατιά και ξεκάθαρα η εικόνα του τι είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι μια δολοφονική συμμορία. Λοιπόν, αν ανοίξει εδώ η συζήτηση ότι ξέρετε η Νέα Δημοκρατία βιάστηκε και το έκανε, η Νέα Δημοκρατία το κάνει για τους σχεδιασμούς της και δεν καταλάβουμε το ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο η Νέα Δημοκρατία εκείνη τη στιγμή, διαφορετικά θα έπεφτε. Διότι είχαμε ένα μαζικό ξεσηκωμό από το Κερατσίνι μέχρι το κέντρο της Αθήνας σε μια περίοδο που γινόντουσαν απεργίες κατά του μνημονίου. Και άρα όσοι μας λένε ότι είναι από προσανατολισμός αυτές οι κινητοποιήσεις από το μνημόνιο, είναι ήδη άνθρωποι που δεν στηρίζουν τις απεργίες των καθηγητών, των πανεπιστημιακών. Λέμε τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Δηλαδή, εν ολίγης, από εσάς ο οποίος... Δεν χωρίζω τίποτα, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όχι, ακούστε τι θέλω. Το να προχωρήσει το μαχαίρι στο κόκαλο σημαίνει ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και άρα όποιος λέει το ότι αποσταθεροποιούνται τα πράγματα και διευκολύνεται η Χρυσή Αυγή, μας δουλεύει ψηλό γαζί. Αυτή η κυβέρνηση καλύπτει και κάλυπτε χρόνια ολόκληρα τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Κωνσταντίνου. Και το να πέσει είναι όρος για να προχωρήσει η ίδια η δίκη. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε μια συγκροτημένη και αριστερή σκέψη που μου αρέσει, από εσάς θα ήθελα να ακούσω ότι όταν σκότωσαν τον Τεμπονέρα οι τότε κένταυροι που σήμερα είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τότε συνελάμβανε ως συμμορία τους νεοδημοκράτες, να είστε σίγουροι ότι ο Παύλος θα ζούσε σήμερα. Έδωσε γιατί συνέβη ακριβώς το ίδιο. Ότι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Και το λάος ήταν το ενδιάμεσο. Χρειάζεται όμως να δούμε το ότι στήθηκε μια φασιστική οργάνωση σε αυτή τη χώρα με τάγματα εφόδου, η οποία όμως είχε κάλυψη από την κυβέρνηση από πάνω. Είχε κάλυψη από το Δένδια, είχε κάλυψη από τους προηγούμενους υπουργούς. Καλύψανε τάγματα εφόδου σαν και αυτά που είχαμε στον Άγιο Παντελεήμονα, με επικεφαλής της Κορδέλη. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Συγχωρείτε, αλλά επειδή αυτός ο τρόπος βασανίζεται εμφυλιοπολεμικά και εδώ και 40-50 χρόνια, κάποια στιγμή ως αριστεροί πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πούμε ότι και η αριστερά έχει τα extreme της. Έχει δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να κυκλοφορούν και με τσεκούρι και με παλούκι και με όπλο και να πυροβολήσουν και να τσαντιστούν και να θυμώσουν. Το θέμα είναι αυτό. Μην μας παναφέρετε τη θεωρία των δύο άκρων. Εγώ πάω για τη θεωρία των δύο άκρων. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει με τους χρυσαυγίτες. Δεν συγκρίνω. Πάνω από 1500 τραυματίσαν. Άρα, τι σύγκριση θα κάνουμε. Ξέρετε ποια είναι η παρέα μου. Ακούστε, ναι, υπάρχει. Όμως, η ερώτησή σας υπάρχει. Όχι, δεν είμαι της συνωμοσίας και της θεωρίας των δύο άκρων, αλλά δεν είμαι όμως και της φιλοσοφίας της σιωπής ότι συγκαλύπτουμε τα δικά μας και βλέπουμε τα προβλήματα των άλλων. Γιατί κύριε Ρουμελιώτη, πάλι καταφατικά κουνάτε το κεφάλι. Κουνάω το κεφάλι μου με. Συμφωνεί. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι. Να πούμε μια αλήθεια. Ο φασισμός δεν βγήκε από τον αστισμό, από την αστική τάξη, αλλά βγήκε από την αριστερά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αν θες να μου την έχεις την εκπομπή στον αέρα. Ο φασισμός βγήκε από την αριστερά. Ήτανε ο μπράβος του αστού που κάποια στιγμή το μαύρο φίδι στον κόρφο του, που κάποια στιγμή βγήκε και το δάγκωσε. Όταν πέθανε η Λούξεμπουργκ, ήρθε ο Χίτλερ. Και να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι πήρε μαζί του τα κόκκινα συνθηκάτα του Μιλάνου. Λοιπόν, είναι. Ναι. Η Σπαρτακίστη. Βέβαια. Και είναι ένα
ήταν μέσα στην αριστερά ένας όγκος ο οποίος έκανε μετάσταση και βγήκε ο εθνικοσοσιαλισμός. Επομένως... Αυτή λοιπόν είναι... ένα λεπτό. Υπάρχει είναι θεωρία των δύο άκρων. Είναι σοσιαλιστές. Επομένως υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Όχι. Αρκεί αυτή όχι, θεωρία... καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι εθνικοσοσιαλιστές. Εγώ όταν... Έχει σχέση ο Χίτλερ με τη Λούξεμπουργκ, ο Ανδρέα Ρουγιώτη. Ήταν λοιπόν. Ένα λεπτό. Ακούστε με. Μια κουβέντα θα σας πω. Να το πω όμως. Εσείς μιλάτε σύμφωνοι. Ακούστε. Ο Μουσολίνι. Έτσι. Είχε μια παρουσία. Το έπαιζε λίγο φιλεργατικός και τα λοιπά. Το έπαιζε λίγο έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο άνθρωπος έπαιξε αυτό το ρόλο που έπαιξε έτσι, του φασιστικού μορφώματος στην Ιταλία. Το ίδιο έγινε και στη Γερμανία με τον Χίτλερ. Πήρανε τη λέξη σοσιαλισμός, την βάλανε εθνικοσοσιαλισμός και στο τέλος να πούμε ότι μπερδέψανε το σοσιαλισμό με τον σοσιαλισμό. Δεν να το... δεν λέω ότι έχουν... Εντάξει, ένα λεπτό για να μην παρεξηγούμε. Δεν λέω ότι έχει καμία σχέση η αριστερά με τους εθνικοσοσιαλιστές. Αλλά είναι εθνικοσοσιαλιστές, δεν είναι εθνικιστές. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ τα μπερδεύουμε. Το 2007 έκανα μια συνέντευξη στην ΕΡΤ στο Μιχαλολιάκο. Αυτή την έχουν κατεβάσει 200.000 άνθρωποι από το YouTube και την έχουν διαδώσει, την έχει δει ο μισός πληθυσμός. Δεν την είδε κανένας εισαγγελέας. Αυτός λοιπόν μου είπε τότε ότι ο Χίτλερ είναι ένας μεγάλος ηγέτης και δεύτερον ότι προτιμούμε ένα λευκό εγκληματία από ένα φιλήσυχο ξένο, ας είναι και χριστιανός ορθόδοξος. Την έχεις αναρτήσει καλώς. Το αναρτήσε. Λοιπόν, τότε έπρεπε να μπει ο εισαγγελέας και να τους πιάσει. Εκεί λοιπόν έβγαλα ποιους είχαν μαχαιρώσει κλπ. Αυτό σημαίνει, ο Ντουρούντι έλεγε ότι τους φασίστες τους χρησιμοποιεί όσο μπορεί η αστική τάξη, αλλά κάποια στιγμή τους επαναφέρει, αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ωραία, κάποια στιγμή επανέρχονται. Λοιπόν, αν νικιότανε ο φασισμός με τα δικαστήρια, να τελειώσω. Βγαίνουν οι φασίστες. Δεν είπα αυτό. Τον μπέρδεψες τώρα. Ούτε παρτιστικές. Δεν πειράζει, ας μπερδεύτηκε. Εγώ είπα αυτό που είπα, ας μπερδεύτηκε. Λοιπόν, αν νικιότανε ο φασισμός στα δικαστήρια, θα είχαμε τελειώσει με αυτόν από το 36. Δεν νικιέται στα δικαστήρια. Νικιέται εκεί που ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να πληρώσει, έχει σαλτάρει, του παίρνουν το σπίτι, δεν έχει να φάει. Εκεί λοιπόν ολιγόρησε η αριστερά και μεγάλη ευθύνη. Και βρήκε χώρο. Λειτουργώντας άντυχε μπολάχα, από μένα το πήρε, από κείμενό μου το πήρε ο Λοβέρδος και το έλεγε. Ολιγόρησε. Αυτοί πήγανε στις γειτονιές. Πήρανε το λέει ένα και λεπτό. Ένα λεπτό. Πήρανε τις λίστες. Κατέβαινε η αστυνομία και τους προστάτευε. Ακούστε. Η αριστερά αυτή. Πήρε τις λίστες από την εκκλησία. Πήγε σπίτι-σπίτι, έκανε εκβιασμούς, έβαλε μπράβο στα μαγαζιά, έδωσε στη Χαλκίδα που μια γειτονιά λέγεται ο Αγιάννης, λεγόταν η Κόκκινη Μόσχα, εγώ είδα 500 ανθρώπους στην ουρά, με κατεβασμένο το κεφάλι, είχαν από ένα εξόριστο η κάθε οικογένεια, να πάρει ένα καρπούζι. Λοιπόν, ολιγόρεσε η αριστερά. Είναι γέννημα της φτώχειας και όλου αυτού του συστήματος του άθλιου, της κλεπτοκρατίας και της στόχιας και του μνημονίου. Αλλά ηθικός αυτούργος των δολοφονιών είναι η αριστερά. Λέω αυτό, το αντίθετο λέω, μην μπερδεύεσαι. Ηθικός αυτούργος. Δεν λέω αυτό, μην μπερδεύεσαι. Κύριε, έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση, με φωνιάδες, με εκβιαστές. Τώρα έγιναν φωνιάδες. Όλο αυτό το καιρό. Ποιο καιρό. Όλο αυτό το καιρό αυτά κάνανε. Ξέρεις από τι τα λέει ο Πέτρος. Με τον Πέτρο ήμασταν μαζί, τον Κωνσταντίνο στην ΑΣΟΕ. Ξέρεις από τι τα λέει ο Πέτρος. Όταν τα βγάλαμε το 85, το 87, γιατί δεν τους πιάνανε. Ξέρω εγώ γιατί τους πιάνανε. Δηλαδή, τώρα. Όταν τους έβγαλε εγώ το 2007 στην τηλεόραση. Στην λογιστική δεν κατάλαβα μέχρι τώρα. Επειδή τότε τα κάνανε και δεν τους πιάνανε, άρα τους αφήσουμε τώρα. Τώρα φτάσανε 15%. Πήρανε μια εντολή απ' έξω και τους είπανε καθαρίστε από το λόμπι το εβραϊκό, από τους αυτού. Δηλαδή ξαφνικά γιγαντώνονται. Να μην τους πιάσουμε.
Έτσι όπως το κάνανε. Ναι, έτσι όπως το κάνανε. Βλέπεις τα. Βλέπεις τα. Τα γκάλο. Ναι, λοιπόν. Έγραψε ένα κείμενο και με πήρε ο Μάκης. Δηλαδή πρέπει εκείνο να το. Άκουσε με. Ο πολιτικός σχηματισμός. Με πήρε εκείνο το πρωί ο Μάκης. Με πήρε εκείνο το πρωί ο Μάκης. Και μου λέει. Τι κατα... Ναι. Το λέω Μάκη γιατί είναι συνάδελφός μου. Και μου λέει. Τι καταλαβαίνεις. Του λέω αν δεν το έχουν δέσει. Και έτσι που το πάνε και χωρίς να το μεθοδεύσουν και χωρίς να έχουν κάνει τίποτα μέχρι τώρα, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Το γράφω, μου λέει και εγώ το ίδιο γράφω. Να ανέβει η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αν δεν μου απαντήσεις, κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ. Εάν δεν μου απαντήσεις αμέσως, και όταν λέω αμέσως ακαριέα, τότε γιατί δεν συγκρίνεις τον ακροαριστερό με τον ακροδεξιό μέσο σου. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά. Γιατί υπάρχει ειδοποιός διαφορά, αλλά θέλω να την πεις δημόσια. Για την ναι, ναι, ναι. Ναι. Το ίδιο είναι. Ο ένας είναι εγκληματίας και πιστεύει στη λευκή φυλή και στο αίμα και είναι παρανοϊκός. Έτσι. Και ο άλλος θέλει να ανατρέψει την βία το τέτοιο. Ποτέ οι αριστεροί δεν βάζανε σε κινηματογράφους βόμβες όπως έβαλε ο Μιχαλολιάκος. Τώρα ο Μιχαλολιάκος έβαλε βόμβα σε κινηματογράφο. Για το προηγουμένως... Φλάχτη βήματα δεν έκανε ποτέ η αριστερά. Το λέω γιατί αυτή η πρόσφυγη τηλεόραση... Μπορεί θέλοντας εσύ να πεις κάτι σημαντικό, να μην το καταλάβει κανείς και πήγαν όλοι. Λοιπόν, έχω τον Κώστα Χρυσόγωνο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να τελειώσουμε αυτή τη σύνθεση, να μπούμε σε πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις. Περίμενε τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Κύριε Χρυσόγωνε, σας ακούμε. Νομίζω ότι η σύνθεση είναι μέσω Skype. Σας βλέπουμε δηλαδή, θα σας δούμε κιόλας. Καλησπέρα κύριε Δεδεφλόπουλε. Καλησπέρα κύριε Χρυσόγωνε και συγχαρητήρια γιατί πάντοτε έχετε τη δύναμη της ψυχής που απαιτείτε για να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και μάλιστα να τα λέτε χωρίς να συνυπολογίζετε το όποιο κόστος είτε αυτό είναι πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Την άποψή μου λέω τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει. Μάλιστα. Να μας πείτε λοιπόν με δύο λόγια σε αυτό το σκηνικό που στήθηκε από το Σάββατο ξημερώματα μέχρι σήμερα το βράδυ που έπεσε η αυλία με τον τελευταίο τον υπαρχηγό δηλαδή της οργάνωσης να οδηγείται στη φυλακή, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας σε σχέση με την νομιμότητα, με τη μεθοδολογία, με τη σπουδή ή μη σπουδή, με το αν έπρεπε να γίνει έτσι ή όχι, τη δική σας άποψη θα ήθελα. Το κύριο ζήτημα που τίθεται είναι ότι, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είχε προτιμηθεί η οδός της άρσης της βουλευτικής ασυλίας, που μπορούσε να γίνει και σχετικά γρήγορα και που θα έδινε την ευκαιρία στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πλην Χρυσής Αυγής να εκδηλώσουν μια συνένεση σε αυτό. Δεν συζητάει κανείς για τίποτα περαιτέρω. Σε αυτό, στην ποινική τιμώρηση. Και αυτό βεβαίως θα περιέβαλε και με ένα τεκμήριο δημοκρατικής νομιμότητας την στέρηση του δικαιώματος ψήφου και λόγου των τριών τελικά που προφυλακίστηκαν περισσότερο από ό,τι συμβαίνει τώρα. Τυπικά δεν ήταν απολύτως απαραίτητο. Έτσι. Διότι πράγματι πρόκειται για διαρκές έγκλημα και άρα διαρκώς αυτόφορο. Ουσιαστικά θα ήταν οπωσδήποτε χρήσιμο από την άποψη αυτή που σας είπα και επίσης από την άποψη ότι εφόσον είχαμε άρση της ασυλίας αυτή θα αφορούσε και τα τυχόν στιγμιαία αδικήματα που έχουν διαπραχθεί από τους κατηγορουμένους όπως είναι παραδείγματος χάρη οι δολοφονίες αν τυχόν ενέχονται και σε όσο βαθμό ενέχονται και άρα και από αυτή την έννοια θα ήταν καλύτερα δεμένη η κατηγορία. Από εκεί και πέρα θέλω να ελπίζω ότι θα οδηγήσει πάντως η διαδικασία σε ποινική τιμώρηση των εγκλημάτων που θα αποδειχθεί ότι διέπρεξαν οι συγκεκριμένοι ή και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής. Αλλά βέβαια ας μην ελπίζουμε ότι με δικαστικά μέσα μπορούμε να απαλλαγούμε από τον επιάλδο του νεοναζισμού. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να ακουστεί, το είπε και ο Ανδρέας Ορμελιώτης. Αν ο φασισμός αντιμετωπιζόταν με δικαστήρια από την Ιρενβέργη μέχρι σήμερα θα είχαμε τελειώσει με αυτό. Ο στρατολόγος της Χρυσής Αυγής, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι ο κ. Μιχαλολιάκος. Είναι ο κ. Τόμσεν, δυστυχώς. Όσο υπάρχει μνημόνιο και βίαιη τοχοποίηση
μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ο ναζισμός δυστυχώς δεν πρόκειται να ανασκεφτεί. Μάλιστα. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Όχι ο ναζισμός. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά, εκτός και θέλει να πει κάτι άλλο ο κύριος Ισόγονος. Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τώρα θα μπούμε σε αυτούς τους περιβόητους διαλόγους και στα έγγραφα που αφορούν στον κύριο Τσοκατζόπουλο και τον κύριο Σμπόκο, γιατί πραγματικά, εκτός από την Τρόικα, στρατολόγος της Χρυσής Αυγής, υπήρξαν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα συμπεριφέρθηκαν με τον πιο άθλιο τρόπο που μπορούσε να συμπεριφερθεί πολιτικός. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορείς να βάλεις τον πολίτη, τον απλό πολίτη, τον Γεωργό στην Καρδίτσα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο στα Γιάννενα, τον έμπορο στην Αλεξανδρούπολη, στην ίδια ζυγαριά με τον πολιτικό, γιατί ο πολιτικός είναι μπροστάρης, όπως είναι και ο ποιητής ενός λαού, όπως είναι και ο ακαδημαϊκός και ο συγγραφέας. Οι μπροστάριδες παίρνουν τον λαό τους και τον ταξιδεύουν. Αυτοί δυστυχώς συμπεριφέρθηκαν, ήταν κάτω από τον πύχη αυτόν, τον ίδιο των πολιτών. Γιατί βεβαίως έχουμε ευθύνες, γιατί είναι δική μας πολιτική, είναι σαν τα μούτρα μας. Υπήρξαν κατώτεροι των, απεδείχθησαν κατώτεροι των περιστάσεων οι άνθρωποι αυτοί. Συμπεριφέρθηκαν ως ληστές, ως ληστές, ως κλέφτες, ως λοποδίτες. Έκαναν το γκρόσο κόλπο, έβαζαν το χρήμα στην τσέπη και έτρεχαν και το μοίραζαν αφιδώς στους φίλους τους. Και κατάντησαν την Ελλάδα στην Ελλάδα της Τρόικας, όπου άλλος πηδάει από το παράθυρο. Ένας άνθρωπος πηδάει από το παράθυρο, γιατί αν πάει και στη Χρυσή Αυγή, τι έχει να χάσει δηλαδή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για τους μικρόσωμους, για τους μεγαλόσωμους, για τους δυνατούς, για τους κομψούς, για αυτούς που γνωρίζουν ότι το να μοιράζεσαι είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Coca-Cola μισού λίτρου, 3 συν 1 δώρο. Για όλους. I think we can both agree that the number... Sarah. It's the way we're actually... Huh? Sarah, this connection is very bad. Oh, I'm hanging up. Goodbye. Νέο Nissan Micra. Το έχεις. Με νέα σχεδίαση, έξυπνο κλειδί, Navigation Nissan Connect, Park Assist. Νέο Micra. Το έχεις. Από 8.990 ευρώ. Το περιοδικό High Fidelity σας προσκαλεί στη γιορτή εικόνας και ήχου High-End Audio Video Show 11-12-13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental. Η κορυφαία οπτικοακουστική εμπειρία. Να είστε εκεί. Το νέο παρενέξι με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρενέξ 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψηρών και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Αποκαλύπτει ό,τι κρύβουν οι άλλοι. Από τις 7 Οκτωβρίου στα περίπτερα. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Προλά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Τα σούπερ μάρκετ Κριτικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κριτικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κριτικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Πιες κάτι νέο. Aloe Drink. Υπέροχο φρουτοποτό με κομματάκια αλόης. Σούπερ αναζωογόνηση.
Σούπερ δροσιά, σούπερ γεύση. Από τη Μοντέλο Group Ελλάς. Aloe Dream, πιες και πέτα. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης, 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22 960 82 100. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Πλακάκια από 5 και 30 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30 ευρώ και έπιπλα μπάνιο από 119 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο φάμπρικα. Στις τρεις γέφυρες στα Πατήσια. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Υπάρχει μια ενέργεια για το σπίτι σας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Προνοήστε σήμερα για τον επόμενο χειμώνα επιλέγοντας τη λύση θέρμανσης που σας παρέχει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ευκολία και οικονομία. Σύμβουλοι Ενέργειας Κοσμοαέριον Group 800-500-1133. Η σωστή ενέργεια κομμένη στα μέτρα σας. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας 8,90 το κιλό. Πίτσα αλφα, τα αφράτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 4,49. Όλα τα Τιμωτέη 40% φθηνότερα. Σκιπ σκόνη 58 ή 60 μεζούρες με δώρο μία χλωρίνη Kleenex Ultra 9,90. Και σκιπ υγρό 35 ή 40 μεζούρες 1+1 δώρο. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βλάχος, κυρία Κωνσταντάκη και ο κύριος Χρυσικάκης θέλουν. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Και εγώ θα ήθελα να πούν κάτι. Σύντομα όμως για να μπούμε στο ρεπορτάζ έτσι που μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, φαίνεται το πάνελ από εκεί μονοπολεί τόσο τη συζήτηση που δεν μας δίνει την ευκαιρία. Όχι, νομίζετε, να πούμε, αλλά επειδή αλλά σίγουρα χάσαμε, έφυγε ο κύριος. Έφυγε ο καθηγητής για λόγους προσωπικούς. Επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Αυτό ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να παραμείνει. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι σαφώς είναι σημαντική η δουλειά της δικαιοσύνης που γίνεται τώρα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα πρέπει να είναι και θα είναι δίκαιη και αντικειμενική. Όμως νομίζω δεν αρκεί μόνο αυτό. Αν δεν λυθούν τα προβλήματα των πολιτών, και θα μιλήσω για την Αθήνα, επειδή είμαι εκεί αντιδήμαρχος και τα γνωρίζω γιατί οι άνθρωποι έρχονται στο γραφείο μου και τα συζητάμε. Αν λοιπόν δεν λυθούν τα προβλήματα που οδήγησαν τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή, γιατί μην νομίζετε ότι ο κόσμος τους γνωρίζει ή ξέρει τη δράση τους. Δηλαδή πιο πολύ τώρα τα μάθαμε που τα είδαμε με την ευκαιρία όλης αυτής της συζήτησης και των δικαστηρίων. Επομένως λοιπόν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα, αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ποια είναι τα προβλήματα των ανθρώπων, να τα λύσει, να τους δώσει μια διέξοδο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν σε μια πιο λογική, σε μια λογική κομμάτων που είναι στην νομιμότητα, που λειτουργούν με βάση τον νόμο. Επομένως θα πρέπει πιο πολύ να μας απασχολεί αυτό, γιατί εγώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν βλέπω να λύνονται τα προβλήματα και τα προβλήματα της ασφάλειας, της αντιμετώπισης της φτώχειας, που εμείς στο Δήμο Αθηνών προσπαθούμε καθημερινά να τα λύσουμε και με συσίτια. Όμως δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να στηρίζονται στο κοινωνικό παντοπολείο, που εμείς
το παρέχουμε στους δημότες. Και όπως ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δίκες και δικαστήρια, έτσι και η πείνα δεν αντιμετωπίζεται με συσίτια. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι αυτή η λύση. Θέλει ο κόσμος και δουλειά για να μπορεί να φάει. Και μια αξιοπρέπεια στη ζωή του. Δεν, γιατί πολλοί άνθρωποι ξέρετε... Με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαν. Με την όλη αυτή την πολιτική τέχνη που χρησιμοποίησαν για την σύλληψη των χρυσαυγητών, συμφωνείτε? Κοιτάξτε, εντάξει, ήταν λίγο, έγινε λίγο όλο αυτό το σκηνικό μας ξάφνισε. Ήταν θεατράλε, ναι ή όχι το σκηνικό? Εντάξει, επικοινωνιακά νομίζω ήταν ένα, σίγουρα επικοινωνία έπαιξε ένα ρόλο. Έγιναν λίγο τα θέματα λίγο για την τηλεόραση, όμως ήταν και ουσίας. Δεν θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα το οποίο αντιπροσωπεύει την νομιμότητα και την κανονικότητα. Τους εγκληματίες δεν τους πάει ο ασφαλίτης με κουκούλα να κρύβει το πρόσωπό του. Πάνε ασφαλίτες που φαίνονται, τους πάνε κανονικά, απαγορεύουν. Απλώς τους βγάζουν από τα πλάγια, δεν τους πάνε από την μπροστινή πόρτα. Και από την πίσω πόρτα. Αυτό το θεατράλε πού αποσκοπούσε? Για πείτε μου, σας παρακαλώ, να πάρουν άλλες 5 μονάδες επάνω, έτσι. Να ανέβουν 5%. Δεν το περιμένω. Εγώ πιστεύω πολύ στον αριθμό. Στη μικρή διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία έδινε φυσικά μια προπορία στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία κάθε φορά και είχε τη Χρυσή Αυγή γύρω στο 10 με 11, η μικρή την φέρνει στο 15% μέσα σε 2 μέρες. Η μεγάλη των 50.000 ανθρώπων την έχει πρώτο κόμμα με 30%. Αλλά εκεί φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να σταθμιστεί ένα δείγμα. 30%. Στο οποίο βεβαίως δεν μπορεί να σταθμιστεί δεν ένα. Δεν νομίζω να είναι φερέγγια αυτά τα. Πάντως να σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ακούστε κάτι. Να σας πω κάτι. Τις σταθμίσεις δεν τις κάνει ούτε η Ζούγκλα, ούτε ο Τριανταφυλόπουλος. Τις κάνει μια εταιρεία από τις πιο σοβαρές που υπάρχουν στη χώρα μας. Ο δε κόσμος ο οποίος μπαίνει και ψηφίζει αθρώα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν, αυτό το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Το άλλο όμως της κλειστής ψήφου είναι αντιπροσωπευτικότατος προς ηλικίες, ομάδες. Αυτό. Ότι, δηλαδή όσοι πάνε δεν είναι ταυτόχρονα όσοι πάνε να ψηφίσουν, δεν είναι δείγμα αντιπροσωπευτικότητας. Όχι, όχι προς Θεού. Το άλλο όμως είναι αντιπροσωπευτικό. Και όπως γνωρίζετε, έχει δώσει με ακρίβεια πολλές φορές το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως πολλές φορές ο κόσμος λέει ότι. Είδες, έπεσε έξω. Δεν έπεσε έξω. Έδειξε τη στιγμιαία τάση. Την οποία δεν μπορεί να τη δείξει κανένας άλλος. Και η στιγμιαία τάση ανεβοκατεβαίνει. Θυμάστε όταν βγήκε ο Αλαβάνος, του έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αυτό το ποσοστό χαμήλωσε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Αλαβάνος, αλλά δεν έχει το ποσοστό που έδειξε τότε. Όπως το 50.000 φτάνει 30% στις 50.000. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ναι, αυτό όμως δείχνει την τάση. Δηλαδή. Τον εκνευρισμό και μικρό τον κοιμό του πλήθους. Δηλαδή ότι κοίταξε να δεις μάγκα, σε πήρα χαμπάρι, αυτό που κάνεις δεν είναι καθαρό. Έχει μία από πίσω. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Ταφλόπουλε, εγώ βασικά αισθάνομαι ιδιαίτερα ενοχλημένος για όλη αυτή την κατάσταση όπως εξελίχθηκε τις τελευταίες μέρες. Αυτό που διατυπώθηκε προηγουμένως είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν μπορείς από τη μία να έχεις σκοπουλοφόρους με όπλα και από την άλλη να έχεις ακροβολισμένους δημοσιογράφους και μια οπερέτα από πομπές σαν να γίνεται μεταγωγή τρομοκρατών. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ακούω εκπροσώπους από διάφορα πολιτικά κόμματα τα οποία θεωρούν την άνοδο της Χρυσής Αυγής ευθύνη του ενός ή του άλλου κόμματος που κυβερνούσε. Και μάλιστα αυτό έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που έγιναν τα γεγονότα την τελευταία εβδομάδα. Και συγκεκριμένα, δεν μπορώ να αντιληφθώ, όχι τόσο σαν νομικός, όσο σαν πολίτης, για ποιο λόγο ακούω εκπροσώπους, ας πούμε, άκουσα και τον κύριο Τόλιο πριν να λέει, ότι τον καιρό αφήσανε μάλλον από το 1987 τη Χρυσή Αυγή να φτάσει να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Υπάρχει όμως ένα αυτονόητο ερώτημα. Εάν η Χρυσή Αυγή, μια παράταξη και ένα κόμμα το οποίο έχει ένα καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε για να κατέβει στις εκλογές και να μπει στο κοινοβούλιο, έχει μέλη τα οποία έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, αυτό δεν είναι ευθύνη του ενός ή του άλλου κόμματος. Αυτό είναι ευθύνη της δικαιοσύνης, των διοκτικών αρχών να κάνουν το έργο που πρέπει να κάνουν. Και εμένα η ένστασή μου πραγματικά είναι. Αφορά μάλλον τον τρόπο, τον χρόνο
και το εν γέννη πεδίο που έλαβε χώρα όλη αυτή η εξέλιξη. Είστε δηλαδή, οικολόγος να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ολοκληρώσω να θέλετε. Να ολοκληρώσω. Σε αυτό που λέτε πάνω, εάν κάποιος έχει, δεν έχει λευκό ποινικό μητρό, μπορεί να είναι υποψηφίος. Εξαρτάται το αδίκημα και εξαρτάται σε τι είναι υποψήφιος. Δεν είναι, του Μιχαλολιάκου δηλαδή είναι, το αδίκημα. Είναι σχετικό κύριε αυτό. Κύριε Ρουβελιώτη, να σας θυμίσω παγκοσμίως ότι οι ηγέτες οι οποίοι ήταν στη φυλακή ψηφίστηκαν από το λαό και απελευθερώθηκαν. Να σας θυμίσω ότι ο Ερντογκάν από τη φυλακή έγινε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας. Να σας θυμίσω ότι πολλοί Ιταλοί βουλευτές και Γερμανοί ξαφνικά βρέθηκαν έξω γιατί τους ψήφισε ο λαός τους. Και να θυμίσω ότι και εδώ πάνε να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σενάριο και σκηνικό. Και επίσης να σας θυμίσω ότι αν αυτό το σενάριο επαληθευτεί, εσείς και εγώ πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Εντάξει, να πάμε μετανάστες Ιταλία, Γαλλία, από εκεί μεριά. Γιατί εγώ δεν φεύγω. Με χτυπήσανε το 87. Και έχω ένα δεύτερο κύριο Χρυσικάκη, να ολοκληρώσω. Μα δεν φεύγεις γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Χρυσικάκη, να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να γίνει σαφές και νομίζω ότι αδικούμε και τους δικαστικούς λειτουργούς και τις διοκτικές αρχές είναι ότι η ανέβρεση δραστών, η δίωξη ποινικών αδικημάτων δεν είναι ευθύνη του ενός ή του άλλου κόμματος, της μίας ή της άλλης κυβέρνησης. Είναι ευθύνη των δικαστών, των διοκτικών αρχών, οι οποίοι πρέπει να κάνουν απερίσπαστα το έργο τους. Από εκεί και πέρα, εγώ πρέπει να πω επίσης ότι είμαι επίσης προβληματισμένος από το γεγονός και είναι κάτι το οποίο δεν προβλήθηκε πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωσης. Ότι ήδη βουλευτές της Χρυσής Αυγής είχαν γίνει αντικείμενο παρακολούθησης από όργανα της ΕΕΠ. Έχουμε εδώ τον αξιότιμο συνάδελφο, τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος πώς θα αισθανόταν αν ήξερε, και γι' αυτό παραπέμπει και σε άλλες εποχές παρακολουθήσεις βουλευτών και πολιτικών προσώπων. Πώς θα αισθανόταν κανείς όταν γνωρίζει ότι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο. Χωρίς, επαναλαμβάνω, επομένως, να έχουν γίνει διώξεις. Επομένως, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι και κάμερες κατά την προσαγωγή. Απαγορεύεται, έγινε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Καταργήθηκε εν της πράγμα στο τεκμήριο της αυθαιότητος. Κατάργηση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και αυτό έγινε. Έγινε, δεν έγινε? Έγινε. Λοιπόν. Και αυτό είναι εμέσως ένας φασισμός. Είναι πρακτική φασισμού, αν μου επιτρέπετε. Καταλήθηκαν άρθρα του συντάγματος. Βεβαίως. Καταλήθηκαν. Εγώ γι' αυτό μιλάω τόση ώρα. Υπάρχει κάτι γι' αυτό άλλο. Ορίομαι και φωνάζω. Έτσι. Γι' αυτό τους έγραψα. Είστε ηλίθιοι. Δηλαδή, αυτό είναι το μάθημα που δίνεται στον ακροδεξιό. Εδώ είναι ότι, το μάθημα, κύριε Θεσσαλοπούλου. Ότι ό,τι ώρα θέλεις κατεβάζεις τα ρολά και λες αυτό το άρθρο ισχύει και το άλλο δεν ισχύει, κατά το δοκούν. Για να σου πω και κάτι, είδατε ο Δένδιος πόσο έξυπνα συμπεριφέρθηκε. Εγώ παιδιά είμαι αστυνομία. Ό,τι με διατάξετε, αυτό πήγα. Ναι, αλλά είναι νομικό, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δικηγόρο είναι. Ο καθένα βγάζει. Κύριε Βλάχο, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Μία παρατήρηση στη συζήτηση που ξεκίνησε με αφορμή την παρατήρηση που έκανε, το σχόλιο που έκανε ο κ. Σουρμελιώτης. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αντιδρούμε με ένα τέτοιο τρόπο. Θα μου επιτρέψει ο αγαπητό συνάδελφο ο κ. Σακούρη ιστερικό κάθε φορά που ακούμε για γεγονότα τα οποία είναι πλέον ιστορικά. Όταν λέμε ότι ο φασισμός, ο ναζισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί σε συνθήκες που ανέχειας και εξαθλίωσης της εργατικής τάξης στις παραδοσιακές αυτές τάξεις που είναι ο κόσμος της αριστεράς, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Στην Γερμανία συνέβη. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ναι μεν η εξαθλίωση αλλά και η αριστερά πολλές φορές, και αν θέλετε κάνω μια ανοιχτή κριτική και στον κόσμο τον οποίο και εγώ ανήκω, έτσι την αριστερά, ότι με ένα διανομενίστικο στυλ αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα χωρίς να έχουμε ενταμένη την προσοχή μας και τον ακτιβισμό μας στην καθημερινότητα του πολίτη. Στην ουσία δηλαδή. Στην ουσία δηλαδή. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι μια κριτική που την κάνω και στον ίδιο μου τον εαυτό και στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε κάθε μέρα μαζί. Και εγώ αυτοκριτική λοιπόν, έκανα. Δεν έχει νόημα να έχουμε ταμπού στη σκέψη και να λέμε όχι τι λέτε, μα θα φέρουμε σε σύγκριση ή σε συσχετισμό αριστερούς. Και δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι πρέπει η αριστερά να κάνει την αυτοκριτική της και να δει ότι μόνη της δεν έπαιξε στην πράξη, στην καθημερινότητα του πολίτη, το ρόλο αυτόν που ανέλαβαν δυστυχώς στον Άγιο Παντελεήμον σε άλλες περιοχές οι Χρυσαυγίτες. Μια άλλη παρατήρηση που είπατε κάτι πολύ σωστό και θέλω να το πω. Γεγονός είναι ότι αυτό το μόρφωμα ή όπως θέλετε πέτυχε. Μια παρακρατική οργάνωση, μια παραστρατιωτική οργάνωση
μια εγκληματική οργάνωση, γιατί όταν ασκήθηκε η δίωξη για εγκληματική οργάνωση, έγινε συνάδελφε με το άρθρο 19 του Συντάγματος η άρση του απορρίτου. Αυτή δηλαδή έχει τραφεί από τις, αν θέλετε, από τα λάθη της αριστεράς. Αυτό μου λέτε τώρα. Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Δεν λέω αυτό, δεν λέω αυτό το κύριε Αγούση, αλλά νομίζω ότι είστε έμπειρος και ξέρετε ότι ο τηλεοπτικός χρόνος δεν αρκεί για να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση. Πρέπει όμως να μην αποκρούμε κάθε φορά χωρίς επιχειρήματα. Κύριε Αγούση, σας παρακαλώ όλους πολύ. Κύριε Αγούση, παράκληση. Για να ολοκληρώσω. Και δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι γεγονός, το αναφέρατε εσείς το προηγούμενο πριν το διάλειμμα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική κουλτούρα έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ευνόησε την ανοχή του κόσμου και στο τέλος, αν θέλετε, ακόμη και την επιλογή της Χρυσής Αυγής σαν ψήφο διαμαρτυρίας. Όταν οι πολιτικοί μας αρχίζανε δημοσίως να τραμπουκίζουν, οι τραμπούκοι αποφασίσαν να πολιτευτούν. Και σήμερα έχουμε ανθρώπους στη Βουλή που εγώ δεν τους θεωρώ εκπροσώπους του λαού. Και αν αύριο αυτοί οι άνθρωποι καταφέρανε, οι οποίοι έχουν καταφέρει με οποιοδήποτε τρόπο να υφαρπάξουν τον ψήφο, θεωρούν ότι έχουν όλα τα προνόμια και τις ασυλίες του βουλευτή, κόμμα... εγώ θα πω ότι απέναντι στην ποινική δικαιοσύνη είναι υπόλογοι και πρέπει πρώτα να απολογηθούν και εφόσον έχουν διαπράξει εγκλήματα, πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά και το αν η ασυλία τους αυτή και χωρίς προβολή από τα ΜΜΕ. Το κόμμα το οποίο υπηρετήσατε και το οποίο ήσταν υποψήφιος διέθετε υπουργούς οι οποίοι σκαμπύλιζαν αστυνομικούς εν μέση οδό. Έδερναν τον παπά γιατί δεν είπε το πολυχρόνιο σωστά της βασιλεύσης στην εκκλησία. Θέλετε να σας θυμίσω τα πρόσωπα. Δεν ζουν. Επιμερών Πασόκ αυτά. Όχι επιμερών Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή από το 81 και μετά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τραμπουκισμούς. Να πούμε και εμείς οι κακομοίρες κάτι. Ναι κύριε Διαλυνά. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνου. Αν μου επιτρέπετε κύριε Κωνσταντίνου. Και εγώ προσπαθώ εδώ και πολύ ώρα να το κάνω. Αν θέλετε παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντίνου. Πάμε. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Κύριε Διαλυνά, πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να περάσω το ρεπορτάζ. Ο κύριος Κωνσταντίνου ήταν από τους πρώτους που λοιπόν, είπε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε. Σήμερα συνέβη κάτι για το οποίο δεν άκουσα ούτε τον κύριο Χρυσόγωνο, ούτε κάποιον από τους, όχι από τους παρισταμένους, αλλά από άλλους πολιτικούς να παίρνουν θέση. Έγινε μια ευθεία επίθεση κατά των ανακριτών από την εφημερίδα Τα Νέα, η οποία στο πρωτοσέλιδό της έχει τη δικαιοσύνη τρομοκρατημένη, όπως βλέπετε εδώ, εντελώς τρομοκρατημένη, από κάποιες σκιές που υπονοεί ένα ότι... Ένα σκίτσο είναι του σκητσογράφου. Ναι, του σκητσογράφου. Από πίσω δε υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Πρετεντέρη, ο οποίος εκτός των άλλων λέει, αδυνατό να πιστέψω ότι μια κορυφαία υπόθεση προστασίας της δημοκρατίας αφέθηκε επιπόλαια στη διακριτική ευχέρεια ενός ανακριτή ή ενός εισαγγελέα. Μέσα δε... Πού είμαι εγώ να πάει. Στον Ψυχάρη και στον Πρετεντέρη. Ναι, όχι, τώρα θα τα πούμε. Θα το πω μέσα εγώ τώρα, δε... μπορώ να το πω και στον Ψυχάρη. Μέσα εγώ, δε... αυτός δεν μπορεί. Μέσα δε... Μα δεν τρεπόμαστε. Μέσα δε χωρίζει τη δικαιοσύνη σε χαμηλόβαθμους και υψηλόβαθμους δικαστές και αναφέρει ότι οι χαμηλόβαθμοι δεν, εν πάση περιπτώσει, δεν άκουσαν την άποψη των υψηλόβαθμων. Είναι η άποψή του. Λοιπόν, ακούστε. Κρίνεται δημόσια. Αυτό για μένα, σαν νομικό, είναι κατάπτυστο. Είναι ομή παρέμβαση, σαν να μαλώνει τους ανακριτές και ναι, να τους λέει γιατί δεν τους προφυλακίσατε. Όλους. Όλους. Έτσι. Αυτό ενώ, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό λέγεται πραξικόπημα. Και περιμένω δικαστικό και περιμένω από την Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών αύριο κιόλας από την κυρία Φάνου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπρέπεια του ανακριτού, όχι του ανακριτού διαφθοράς Αθηνών, του ανακριτού στο Διδημότικο και στην Οριστιάδα. Δικαστές υψηλόβαθμοι και χαμηλόβαθμοι υπάρχουν, αλλά ο δικαστής είναι ανεξάρτητος. Και ο ένας δικαστάκος στο διδημότικο μπορεί να έχει άλλη άποψη από την εισαγγελέα και από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, έτσι. Ή λοιπόν έχουμε εμπιστοσύνη στους ανακριτές ή αλλιώς να γίνονται δικαστήρια στις πλατείες, να έρχονται οι εκδότες
για να βάλουν φυλακή αυτούς που δεν θέλουν. Κύριε Κωνσταντίνου, τι θέλετε να πείτε. Ντροπή τους! Νομίζω ότι επειδή ο κύριος Πενικολόγος έχει ξέχασε το όνομά του, συγγνώμη. Ο κύριος Χρυσικάκης. Ναι. Έβαλε το ζήτημα το ότι λίγος πολύ δεν μπορούμε να ψάχνουμε για τις πολιτικές ευθύνες. Όποιος τοποθετείται πρέπει να παίρνει υπόψη του τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και να μην απαριθμεί γεγονότα, τα κανάλια που κάνανε θέμα και διάφορα τέτοια. Υπήρξε η δολοφονία και υπάρχουν ευθύνες πολιτικές. Και όταν λέμε πολιτικές ευθύνες, όχι αφηρημένες. Ο κύριος Σαμαράς διόρισε υπεύθυνο τον ξάδερφο του Χρυσαυγίτη βουλευτή για τις έρευνες για τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας είναι υπεύθυνος γιατί είχαμε τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, όχι πριν από 10 χρόνια, τον Γενάρη που μας πέρασε. Χρυσαυγίτες ήτανε, δεν έγινε καμία ούτε άρση απόρριτων τηλεφώνων, ούτε καμία έρευνα. Υπήρχε η ασυλία. Η ασυλία έσπασε όχι επειδή κάποιοι δικαστές πήραν την πρωτοβουλία, αλλά γιατί ένα κίνημα πήρε την πρωτοβουλία. Υπάρχει αντιφασιστικό κίνημα και για όσους ψάχνουν το πιάνει απάντηση στη Χρυσή Αυγή, είναι η δύναμη η οποία αποκαλύπτει το τι είναι, είναι ναζιστική συμμορία, αλλά και η δύναμη η οποία λέει ότι πρέπει να ενωθεί ο κόσμος στον δρόμο, στη γειτονιά, στους εργατικούς χώρους για να αποκρούσει τις φασιστικές επιθέσεις. Αυτό έγινε στο πέραμα και η πρωτοβουλία που πήρε η Χρυσή Αυγή με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας ήταν η επίθεση στα συνδικάτα. Τα βρήκανε μπαστούνια γιατί υπήρξε αντίδραση. Και για να κλείσω, λέω ότι επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ, εμείς δεν παραιτηθήκαμε γιατί έχουμε τα δικαστήρια σαν κίνημα. Η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή καλή διεθνή συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Οκτώβρη, στο γήπεδο μπάσκετ Ρουφ και θα υπάρξει πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία κατά του φασισμού. Διότι τους εκθρέψαν οι πολιτικές του ρατσισμού και πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτές οι πολιτικές είναι που θα έπρεπε και η αριστερά και τα συνδικάτα και όλος ο κόσμος να τις πάνε στην πάντα. Ο Χίτλερ ανέβηκε λέγοντας ότι οι Εβραίοι φταίνε και κάποιοι σήμερα μας λένε ότι η θέση των Εβραίων είναι οι μετανάστες. Λοιπόν, αν θέλουμε να συγκρουστούμε με τον ναζισμό, πρέπει να ανοίξουμε αυτά τα μέτωπα. Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όχι να έχουμε δικαστικές διώξεις σαν τη δικιά μου, η οποία διεκπεραιώνεται μέσα σε 8 μέρες, παρακαλώ. Σε 8 μέρες, από τις 22 Ιούλη μέχρι τα τέλη του Ιούλη, τρέχανε, βρήκανε και την ιστοσελίδα και η δίωξη πήγε. Να δείτε τις δικές μου. Πήγανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποιες άλλες όμως, κάποιες άλλες ιστοσελίδες μπορεί να γράφονται από ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της δικαιοσύνης μπορεί να πάρουν και 10 χρόνια για να ανοίξουν. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κύριε Τόλι, πολύ σύντομα, γιατί δεν θα περάσω ποτέ στο ρεπορτάζ. Όλοι θέλετε επειδή κάτι να ψηφίσετε. Ακούστηκε και ακούγεται έτσι, κάποια περιραίους, ας πούμε έτσι, να το πω κρίση γενικότερα για τη δράση της αριστεράς, τι έκανε και τι μπορούσε να κάνει. Ασφαλώς μπορούσε να κάνει περισσότερα. Και αν ήταν και πιο ισχυρή και ήταν η κυβέρνηση, τότε πολλά πράγματα θα είχαν αλλάξει. Να το πω σε μια υπερβολή ή σε μια προοπτική, όπως θέλετε, πες εδώ. Κοιτάξτε, ας μην μηδενίζουμε και ας μην ισοπεδώνουμε. Εάν σε αυτή τη χώρα, και ιδιαίτερα, ας πούμε, αν θέλετε, τα 3 τελευταία χρόνια, αν έχουν γίνει αγώνες κινητοποίησης, αν έχουν ανατραπεί σε τελευταία ανάλυση, ειρηνικά εννοώ, έτσι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν ξέρω εάν ήταν. Το τελικό αποτέλεσμα, εάν επέδρασε στην πορεία των πραγμάτων, ασφαλώς και επέδρασε, γιατί προετοιμάζει και αποάζει μια ριζικότερη αλλαγή της κατάστασης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι γιατί και στις απειριακές κινητοποιήσεις και στις ειρηνικές διαδηλώσεις και παντού, ο βασικός πυρήνας είναι ο κόσμος της αριστεράς. Για συγγνώμη, εύκολα ο άλλος, ας πούμε, βγαίνει και κάνει εφυψηλού κριτική. Για να σημαίνει, τι σημαίνει και να. Είσαι εργαζόμενος και ένα απεργείς και ένα έχεις την απειλή της απόλυσης και τόσες διαχώρο. Άρα το ένα είναι αυτό. Εγώ και, δεν είπα και αυτό. Δεύτερο, εγώ είπα στα συσίτια. Ναι, εντάξει. Και το δεύτερο, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Το δεύτερο που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό είναι τι κάνουμε από τώρα. Αυτό θέλω να περάσω το μήνυμα. Εδώ μπροστά μας έρχεται μια γενουρία λέλαπα. Εδώ μπροστά μας αυτός ο κόσμος που ήταν της απελπισίας, αυτός ο κόσμος θα αυξηθεί. Η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί, θα αυξηθεί. Ο Sprinter από την εταιρεία αυτή, έτσι για να φέρω το παράδειγμα το τελευταίο, 890 απολύθηκαν. Ετοιμάζονται τώρα με τις διαθεσιμότητες δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Λοιπόν, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και για να ανακόψουμε στην πράξη και να προλάβουμε, αν θέλετε, τις αντικειμενικές συνθήκες που τροφοδοτούν και τις ακραίες καταστάσεις τύπου Χρυσής Αυγής, πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Αυτό θέλω να πάμε λοιπόν. Παρακαλώ, πάμε. Να προχωρήσω με κάτι, κύριε Μεταφυλόπουλο. Μισό λεπτό. Κύριε Καπερνάρε. Μισό λεπτό. Όταν λέμε φασιστές και ναζιστές και νεοναζιστές, φασίστες και ναζί, εννοούμε
το 0,52% αποτέλεσμα των εκλογών του 1999 ή το 6,8% του 2012. Ποιοι είναι, να ξέρουμε. Όταν μιλάμε για νεοναζί και για φασισμό και για βατσίτες, είναι το 6,8% του 2012. Αυτό να διαχωρίσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι ο πυρήνας, ο ναζιστικός, ο φασιστικός, ο συνειδητός, είναι σε μικρή αναλογία. Ωστόσο όμως να, και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να αυξηθεί, αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί και αυτή να γίνει και τρία. Αυτοί που αυξάνονται είναι νεοναζιστές και φασίστες? Όχι, αυτό όχι, διαχωρίζεται. Ένα λεπτό το διαχωρίζουμε. Εντάξει, εγώ τελείωσα, κύριε Τεταφυλόπουλε. Στόχος και το διαχωρίζουμε. Αλλά να έχετε υπόψη στο εξής. Ο Χίτλερ όταν ανέβηκε πάνω, έτσι κάνω μια ιστορική αναφορά. Όλο ο κόσμο τον αγωνίζει και τον ψήφισε. Αν είναι γνωστά, γνωστά, τότε δεν περιμένει. Λέμε για την Ελλάδα, αφήστε το Χίτλερ. Μα συγγνώμη για την Ελλάδα και την Χρυσή Αυγή. Τα τρεις τώρα πώς τα φάγανε. Κοιτάξτε, ούτε ο Χίτλερ. Ούτε ο Χίτλερ συγκρίνεται με τον Μιχαλολιάκο. Ούτε ο Τσίπρας με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ούτε. Απλώς δεν γυρίσαμε στη δεκαετία του 60, αλλά γυρίσαμε στους 30 και έχουν βγει μαχαιροκάλυτες τώρα. Στο κράχι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα έγγραφα για το. Όχι φωτιά. Να δείτε πώς γεννήθηκε η Χρυσή Αυγή. Και πάμε να ακούσετε και τους διαλόγους τώρα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μην ξεχνάτε, λέω για όσους παρακολουθούν από το διαδίκτυο, όχι από την τηλεόραση, ότι στο διαδίκτυο δεν κάνουμε διάλειμμα. Επομένως ακούγονται όλα όσα λέγονται μέσα στο στούντιο και τα λέω και για εσάς, έτσι. Να μην πείτε ότι ξέχασα. Για τους μικρόσωμους, για τους μεγαλόσωμους, για τους δυνατούς, για τους κομψούς, για αυτούς που γνωρίζουν ότι το να μοιράζεσαι είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Coca-Cola μισού λίτρου, 3 συν 1 δώρο. Για όλους. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορριπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Είναι στιγμές που είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Κάτι μπορεί να ξεχάσω. Όμως δεν πάω πουθενά χωρίς το προνόμιό μου. Προνόμιο με κάρτα. Το προνόμιο που όλοι αξίζουν. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, θέλουμε την καλύτερη κάρτα στην υγεία. Δωρεάν check-up και διαγνωστικές εξετάσεις στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα. Με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Προνόμιο ζωής που όλοι πρέπει να έχουμε. Προνόμιο με κάρτα. Αποστόλη, σωθήκαμε. Προνόμιο και στο κινητό. Με 40% έκπτωση στο πάγιο. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Θέλεις ταξί? 18-2-22. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-2-22. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-2-22. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Στα
δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Το δημόσιο σχολείο διαλύεται. Ολοήμερα και ειδικά σχολεία εγκαταλείπονται. Οι εκπαιδευτικοί υποβαθμίζονται επιστημονικά και οικονομικά. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Απαιτούμε, διεκδικούμε ποιοτικό δημόσιο δωρεάν σχολείο για τα παιδιά μας. Γιατί οι μαθητές του σήμερα είναι οι πολίτες του αύριο. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Max Carpet. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις χαμηλότερες τιμές. Χαλί ολόμαλο χειροποίητο μόνο 95 ευρώ. Παιδικά χαλιά και μοκέτες μόνο 35 ευρώ. Μοκέτες μόνο 15 ευρώ. Max Carpet. Ιερά Οδός Εφετών 5, Αθήνα. Πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης νομού Αττικής και Νήσων, Τσιβόλας Ανακύκλωση. Το αυτοκίνητό σου γίνεται δική μας υπόθεση. Τσιβόλας Ανακύκλωση. Για άμεση εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε στο 22990 46180. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την κουζίνα που ονειρεύεσαι στο χώρο σου, χωρίς να αφήσεις κανένα σημείο ανεκμετάλλευτο? Μονταγουντ. Την ειδική ντουλάπα ή βεστιάριο στο δωμάτιό σου? Μονταγουντ. Την ειδική κουκέτα για το παιδικό δωμάτιο? Μονταγουντ. Μονταγουντ. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίον Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας 8,90 το κιλό. Πίτσα αλφα, τα αφράτα, συσκευασία δύο τεμαχίων 4,49. Όλα τα Τιμωτέι 40% φθηνότερα. Skip σκόνη 58 ή 60 μεζούρες με δώρο μία χλωρίνη Kleenex Ultra 9,90. Και skip υγρό 35 ή 40 μεζούρες 1+1 δώρο. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Building Green Expo. Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα κτίρια και το περιβάλλον. 4 έως 6 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας. Building Green Expo. Αφήστε το σπίτι σας να δουλέψει για σας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο περιβόητος νόμος για την κρυφή κάμερα, ο οποίος υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε των άλλων υπήρων και σε κάτι κεντρικές δικτατορίες της Αφρικής, οι μάγκες, οι μαέστροι της επικοινωνίας, του δικοματισμού, εφήβραν την ιδιωτικότητα, μάζεψαν και κάτι ηλίθιους από την αριστερά, τους παρέσυραν και τους έπεισαν ότι ο Τριαφυλόπουλος θα σου πιάσει στον καναπή και στο κρεβάτι με την κάμερα. Η κρυφή κάμερα είναι μια πρακτική, το έσχατο όπλο του δημοσιογράφου, όταν απέναντί του υπάρχει το έγκλημα. Και τι, το πολιτικό και το δημόσιο. Οι νόμοι ισχύουν. Έπιασε κάποιον να παρακολουθεί, να κάνει χρήση της κάμερας προσβάλλοντας την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου. Πάρτε το κεφάλι, σφάχτον. Την κρυφή κάμερα δεν τη θέλανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήξεραν ότι θα του τσάκωνα. Πρέπει λοιπόν να σας πω δημόσια ότι με πήγαν για κακούργημα για τις συνομιλίες του Χριστοφοράκου μαζί με τους δικηγόρους του, όπου αποκάλυπτε όλο το έγκλημα και το ανύπαρκτο συφοράει και πώς τύχει ο δούριος ύπος. Το έλεγε αυτό. Γέλαγε μάλιστα. Γιατί ρε παιδιά, δεν υπήρχε συφοράει. Ένας δούριος ύπος για να πάρουμε να μπει μέσα, να πάρουμε τα λεφτά. Αυτό το υλικό το πήρε η Ελληνική Βουλή και το χρησιμοποίησε για την προσφύγη εναντίον της Siemens και να διαμαρτυρηθεί στους Γερμανούς. Αλλά εγώ πήγα για κακούργημα. Και οι καλοί δικαστές
με παρηγόρησαν λέγοντάς μου ότι αυτό το κακούργημα, ξέρεις, είναι τύπης για να, γιατί είναι διαδικασία. Με σεβασμό, εγώ πολύ λέω διαδικασία και αν χρειαστεί, χώστε με και μέσα. Το έκανα με πεποίθηση. Η γυναίκα μου ταξίδευε 8 ώρες μέσα στη Γερμανία με χιόνια με ένα ταξί για να πάρει αυτό το υλικό. Από γκάγκστερς. Το λέω για πρώτη φορά αυτό. Εγώ τώρα έβαλα στο χέρι το υλικό της συνομιλίας του Τσοχαντζόπουλου με τον Άκη Σμπόκο, που θα φρίξει όλη η Ελλάδα. Αλλά θα φρίξει όμως. Θα χοροπηδάνε, δηλαδή όσο εκεί που δεν πάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επιχειρηματίες, βιομήχανοι, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, θα γίνει της Μουρλής. Αλλά θα το βγάλω. Ελπίζω οι καλοί δικαστές να μου συγχωρέσουν αυτό το κακούργημα που κάνω κατά τον νόμο των ακαδημαϊκών φίλων του κυρίου Βενιζέλου. Αλλά δεν ήθελα να τα μαθαίνετε αυτά, να μην μπορεί να σας τα δείξει ο δημοσιογράφος. Δεν το λέω με έπαρση, με πόνο ψυχής το λέω. Είναι χυδαίοι, είναι απαράδεκτοι. Θυμάστε την υπόθεση του δήμαρχου που έλεγε στις εργαζόμενες, άμα δεν κάτσεις στο κρεβάτι έχει μαζί μου, πώς μήνες έφαγα, 19. Όχι, 14. 14. Παρέστησαν μάρτυρες καθηγητές του ποινικού δικαίου, φίλοι του κυρίου Βενιζέλου. Πήγαν στο Βόλο να με δικάσουν γι' αυτό, να δικαστώ. Δηλαδή ο εργαζόμενος πρέπει να κάθεται, να το πω, να τον πηδάει ο δήμαρχος. Αυτή την ηθική και κατέστησαν το εργαλείο, το αποδεικτικό εργαλείο της παρανομίας, δηλαδή τον κυνηγό της νομιμότητας τον κατέστησαν παράνομο, κακούργο. Γιατί έτσι τους βολεύει και αυτό τρέμουν, αυτό φοβούνται. Λοιπόν. Μα γι' αυτό καλύφθηκε ο Βενιζέλος λέγοντας ότι είναι παράνομο αποδεικτικό στοιχείο. Θέλω μια κάμερα κοντά εδώ να γελάστε τώρα να στο δείξω εγώ από πρώτο χέρι. Βολεύει εκεί. Βολεύει. Άκη Τσοχαντζόπουλος και τα λοιπά είναι από το προσωπικό του αρχείο, κυρίες και κύριοι. Αυτό το χαρτί το είχαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, είναι σαν εκείνους που δεν διάβασαν το μνημόνιο, τους βουλευτές. Πώς το είχατε ρε συνάδελφοι όλοι μαζί, πώς τους είπε αυτούς σας πατσαβούρες, σου είπε ο άλλος. Πώς είπε ο Κασιδιάρης. Λινάτσες φτούσας. Με τον Κασιδιάρη εγώ. Φτούσας λινάτσες. Διότι το είχαν όλοι στα χέρια τους και κανένας δεν το έβγαλε, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει τρεις υπουργούς με 3,5 εκατομμύρια. Πληρωμές γράφει από πάνω το αφεντικό. Ο Τσοχαντζόπουλος γράφει πληρωμές. Δύο τελείες. 2007 Χριστούγεννα. Μπλόχερ. Είναι ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, στην επικεφαλής Δικαιοσύνης και Αστυνομίας στην Ελβετία. 2,5 εκατομμύρια. 2008 τρεις υπουργοί. Ποιος ήταν κυβέρνηση το 8. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ. Ποιος ήταν. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και από κάτω έχουμε να δώσουμε άλλα 500, τα οποία θα μοιραστούν πώς, 300 χιλιάρικα, έτσι, 100 χιλιάρικα, 150 και 50. Και από πίσω έχει την εξήγηση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και την εξήγηση θα την πω εγώ σε λίγο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ σας παρακαλώ. Πάμε να το δούμε, γιατί αξίζει τον κόπο να το δείτε αυτό το πράγμα. Να φρίξετε, να σας δώσω χρόνο, θα σας δώσω χρόνο εγώ, μην φοβάστε. Σπεύσατε να δείξετε τα στοιχεία από κοντά. Λέει από 200.000 ευρώ και με ποια εγγύηση λέει και πώς θα πιστούν ότι θα πάρουν κάτι και στον γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και στον κύριο Υπουργό και στον κύριο Μπλόχερ και φαντάζεστε για να μοιράσει 3,5 και 2,5, 6 εκατομμύρια πόσα είχε το αφεντικό ξέρετε. Ούτε αυτό το έδανε οι δημοσιογράφοι στα χαρτιά. Διάβαζαν αυτά που έλεγε για 10 εκατομμύρια ευρώ, βιβλία τα έλεγε. Αλλά έχει και ένα σημείο που γράφει και λέει στο Σμπόκο έχουμε λογαριασμούς για το 1 billion, το 1 δισεκατομμύριο. Και όλα αυτά ήταν από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Βοσκός και ο Τσέλιγκας. Δείτε το.
τον Απρίλιο του 2013, Ελβετοί εισαγγελείς διατάσσουν το πάγωμα 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γενέβη, αλλά και στη Ζυρίχη, οι οποίοι συνδέονται με τον Έλληνα πρώην Υπουργό Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο. Παράλληλα, αρχίζουν έρευνες για το εάν και κατά πόσον πρόσωπα στην Ελβετία συνέδραμαν στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν παγώσουν οι λογαριασμοί στην Ελβετία, είχε γίνει προσπάθεια από τον πρώην Υπουργό να σταματήσουν οι έρευνες των δικαστικών αρχών της χώρας. Τα έγγραφα για να ανασχεθούν οι προσπάθειες για άνοιγμα των λογαριασμών στην Ελβετία βρέθηκαν στο αρχείο του Άκη Τσοχατζόπουλου και μάλιστα η προσφυγή προς τον Ομοσπονδιακό Σύμβουλο και προϊστάμενο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ζυρίχης, Κρίστοφ Μπλόκερ. Ωστόσο, οι απεγνωσμένες προσπάθειες του πρώην Υπουργού να παραμείνουν στην αφάνεια λογαριασμοί και εταιρείες σε ελβετικές τράπεζες, όπου είχε κατατεθεί το μαύρο πολιτικό χρήμα, συνεχίστηκαν και με την πληρωμή μεγάλων δικηγορικών γραφείων του εξωτερικού, για την αμοιβή των οποίων οι αποδείξεις βρέθηκαν επίσης στο προσωπικό του αρχείο. Η εκπομπή παρουσιάζει απόψε ένα έγγραφο ντοκουμέντο από το προσωπικό αρχείο του Άκη Τσοχατζόπουλου, το οποίο δείχνει πληρωμές προς τρεις υπουργούς το 2008 επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή, αλλά και προς τον προϊστάμενο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ζυρίχης, Κρίστοφ Μπλόχερ, το 2007. Δείτε το. Πληρωμές 2007, Χριστούγεννα. Μπλόχερ 2,5. 2008, τρεις υπουργούς 3,5. 2009, με Υπουργείο Οικονομικών. Συμφωνία για 300.000 ευρώ στις 15 του 2009. 100.000 ευρώ, 150.000 ευρώ από μισά, αλφα ταφ και γιώτα σίγμα. 50.000 ευρώ. Ο πρώην Υπουργός αναφέρει ακόμα, προσπαθούν να περάσουν μια διάταξη που θα βοηθήσει να μην ανοίξουν οι λογαριασμοί. Τις διεργασίες για το μπλοκάρισμα των λογαριασμών εκ μέρους του πρώην Υπουργού είχε επιβεβαιώσει απολογούμενος τον ανακριτή και ο πρώην στενός του συνεργάτης και πρώτος εξαδελφός του Νίκο Ζήγρας, ο οποίος είχε αναλάβει και την τακτοποίηση αμοιβών για τους δικηγόρους. Και βεβαίως αναφέρει εδώ πέρα ότι από τις προτάσεις του κυρίου Ντάνιελ, ο ελβετός δικηγόρος του κυρίου Τσοχατζόπουλου, θα εγκριθεί το α σενάριο και όχι το β, και λέει η παγωγή του και του υπουργού. Ντρέπεσαι να τα διαβάσεις. Τους λέει ο Τσοχατζόπουλος τι θα κάνουν οι υπουργοί για να μην εγκριθεί δικαστική συνδρομή και ανοίξουν λογαριασμοί. Ο Ελβετός, καλά έκανε και με ρώτησε συναδελφός μου από την Ελβετία, τι αν τα κάνει τα λεφτά ο Μπλόχερ. Έχει βιομηχανίες χημικών, λεφτά πολλά, δεν ξέρει τι έχει ο άνθρωπος. Και της εξήγησα ότι, της λέω, εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ με τους πλούσιους. Αλλά έχεις δει κανένα λεφτά να μην θέλει 2,5 εκατομμύρια παραπάνω. 2,5 εκατομμύρια είναι, κυρά μου. Ποιος είναι νούμερο ένα στη λίστα Forbes και μου λες γιατί θέλει 2,5 εκατομμύρια. Αύριο, σήμερα το βράδυ, σε λίγο αυτά τα έγγραφα θα ανέβουν επάνω. Και μην θεωρήσετε ότι ο Τριανταφυλόπουλος είναι κανένας σπουδαίος ρεπορτέας, μέτριος άνθρωπος και δημοσιογράφος είναι, αλλά τα χαρτιά τα είχαν όλοι μάγκες και έκαναν ότι δεν τα βλέπουν. Και ας μου πούν ότι δεν είχαν αυτά τα έγγραφα, τώρα μόλις τα αναζητήσουν εκεί τα σαΐνια του δικαστικού ρεπορτάζ, θα δουν ότι τα έχουν πάρει όλοι στα χέρια τους. Και δεν τα βγάλαν. Είχαν κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν είναι η μοναδική ευκαιρία. Θα χυμίξουν και οι Ελβετοί, αν χυμίξουν, γιατί οι Ελβετοί, ξέρετε, προτιμούν για αυτά να μην κάνουν πολύ φασαρία στα μέσα τους, να ζητήσουμε δικαστική συνδρομή εκ νέου. Να ανοίξουν, έτσι δεν είναι, οι λογαριασμοί του κυρίου Μπλόχερ, να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί, να δούμε από ποιες εταιρείες μπήκαν, γιατί οι εταιρείες ήταν το Ορκάσο, η Μπρούμελ και η Νόμπιλης, και έχουμε και το άλλο έγγραφο. Έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο δεν το έχει η δικαιοσύνη και έχει πολύ πλάκα να το δείξουμε. Δείξτε το στην τηλεόραση. Είναι ο λογαριασμός της Κοσμοτέ. Πήγαινε στην Κόμνα Τράκα ο λογαριασμός της Νόμπιλης για την Κοσμοτέ. Δηλαδή, οι άνθρωποι... Νάτος, δείτε το. Γράφει λοιπόν. Νάτο, δείτε το εδώ. Fortnite μάλλον.
Λογαριασμός Fortinet Nobilis International Comna 3. Αυτό δεν το έχει δικαιοσύνη το χαρτί. Το προσκόμισα. Σιωπηρά. Γιατί λέω δεν είναι δυνατόν. Ναι, έτσι όπως τα ακούτε. Δεν το έχει δικαιοσύνη αυτό το χαρτί. Αυτό μόνο το χαρτί φτάνει να το πιάσει ο πρόεδρος και να του πει άντε ρε, πάρε από εδώ. Πάρε δρόμο, πάρτε και δύο δρόμο. Να σας πω τι συμπέρασμα, το συμπέρασμα τώρα του δημοσιογράφου πριν ακούσετε τις συνομιλίες. Έχουν πάρει και έχουν μοιράσει το χρήμα σε 10 εταιρείες στο εξωτερικό. Μεσολαβεί μια Ελληνίδα δικηγόρος με τον πατέρα της, η οποία ήταν υπάλληλος για 5 χρόνια στο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Αυτά είναι τα ονόματα και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ακούγονται. Ειδοποίησα εγώ τους Βαρδινογιάννηδες και μίλησα για να δω αν όντως τι συμβαίνει και πώς αναφέρεται το όνομά τους. Και το περιβάλλον τους με ενημέρωσε ότι ο κύριος Τσοχατζόπουλος πήγαινε εκεί γιατί δεν είχε χρήματα ούτε για τους δικηγόρους. Στην κουβέντα βέβαια δεν φαίνονται τέτοια πράγματα. Στην κουβέντα ο Μένος Μπόκος λέει στον Άκη πήγαινε εσύ στο Βαρδί. Ο δε Άκης λέει στον Σμπόκο γιατί δεν πας εσύ. Κοιτάει ο Άνας να βγάλει την ιστορία από πάνω του. Τα λεφτά, τα πολλά δεν τα έχει ο Άκης, τα έχει ο Σμπόκος. Ναι, έτσι όπως τα ακούτε. Ο οποίος μαζί με τη δικηγόρο και τους υπόλοιπους τα έχουν τσεπώσει, τα έχουν στο εξωτερικό. Και ο Άκης χτυπιέται γιατί σου λέει τόσα τράβηξα, θα μπήκα και φυλακή, βασανιστήρια, ξεφτύλα, ιστορίες, να χάσω και τα λεφτά από το βοσκό. Έχει τρελαθεί. Σου λέει, θα ακούσετε κάτι διαλόγους, ούτε οι πόρνες στη φυλή κάνουν έτσι. Σε τον τσακώνει και που μαλλιό τραβιούνται, ούτε οι πόρνες κάνουν έτσι. Βέβαια στο πρώτο μέρος δεν υπάρχει το θεατράλε. Αλλά υπάρχει η κουβέντα, η σοβαρή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τα 30 πρώτα λεπτά από μια συνομιλία 2,5 ωρών, η οποία είναι τρομακτική, αυτό σας λέω μόνο. Είναι συγκλονιστική. Ακούγεται και το όνομα του φίλου μου, του Νίκου του Χατζηνικολάου κάποια στιγμή, γιατί αρπάζονται για το δημοσίευμα της ΡΙΑ, λέει, και για τα... Για όλα αυτά και τα σχόλια που υποτίθεται ότι κάνει ο Βαρδιονιάζης για τον Χατζηνικολάου και διάφορα άλλα. Δεν μπορεί να βάλει ο νου σας τι λέει το στόμα τους. Κάποια στιγμή ο Σμπόκος πέφτει κάτω και κάνει τον πεθαμένο ότι παθαίνει έμφραγμα για να τον τρομάξει τον Άκη και ο Άκης του λέει νερό, σε παρακαλώ μη συγχύζεσαι. Δεν υπάρχουν αυτά, ούτε σε ελληνική ταινία αυτά που θα παρακολουθήσετε. Δεν υπάρχουν. Και εγώ σας ερωτώ, πέρα από τον αποδεικτικό ρόλο που έχουν όλα αυτά, πέρα από την, έτσι, το αφοπλιστικά αυτά τεκμήρια που παρέχουν προς τη δικαιοσύνη, δεν είναι και παιδαγωγικός ο ρόλος να καταλάβει ο κόσμος τι πραγματικά συνέβαινε. Είναι άλλο να ακούς τούβαλε ισόβια ο δικαστής και να λες τώρα ισόβια, δηλαδή πήραν το Χρυσαυγίτη μέσα και λες το στήσαν το πράγμα και ήταν θεατρική παράσταση. Ενώ ξέρεις ότι από πίσω υπάρχει ένα έγκλημα, όπως είπαμε. Τη σκότωσαν το φίλο μας εδώ πέρα, που ήταν ήρεμο παιδί, ένας ακτιβιστής και που, να πω κύριε Κωνσταντίνου, δεν το είπα νωρίτερα, με πονάει πολύ. Γιατί ο γιος μου κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι και ο γιος μου εκεί το βράδυ μαζί. Επομένως δεν το λέω εκ του ασφαλούς, καταλάβατε. Και με ενοχλεί, γι' αυτό με ενοχλεί τρελά το γεγονός αυτό ότι διχάζουμε τους Έλληνες. Δεν μισείς λοιπόν ούτε τον ακροδεξιό ούτε τον ακροαριστερό. Τη μεθοδολογία του μπορείς να μισήσεις. Μπορείς να απεχθάνεσαι τον τρόπο σκέψης του. Όχι τον άνθρωπο όμως, τη διαδικασία πρέπει να χτυπήσεις. Όχι να διχάσεις τον κόσμο και να έχεις νέο εμφύλιο. Δείτε τι έκαναν αυτοί και πώς οδήγησαν τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή και θα καταλάβετε. Περιμένετε τώρα και θα αντιληφθείτε τι γινόταν. Τις μουρλής και κάποια στιγμή ξέρετε τι λένε μεταξύ τους. Άμα πάμε μέσα, είναι και οι πρώην, είναι και από πάνω. Από πάνω ποιοι είναι, ο πρωθυπουργός είναι από πάνω τους. Είναι και οι μετά. Δεν πήραμε μόνο εμείς. Δηλαδή, αν αυτοί πήραν ένα μπίλιον. Ένα μπίλιον. Τώρα θα το βρω το χαρτί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα το δείτε. Γιατί το έχω εδώ, εκτός και δεν ξέρετε να διαβάζετε, ρε μάγκες, σαΐνια, που δεν ξέρετε να διαβάζετε, είμαι σίγουρος. Σου ζήτησα εκτός από το ένα μπίλιον. Και μου λέει γράφει βιβλία. B-I-L-O-N. Δεν γράφει βιβλία. Βιβλία γράφει από κάτω και το γράφει ωραία ελληνικά. Μάλιστα. Τα 10 εκατομμύρια τα λέει βιβλία. Το 1 billion όμως, θα το δείτε αυτό σε λίγο.
Το δείχνετε ήδη, ε. Ναι, ναι, το δείχνω. Πάμε, πάμε να ακούσετε τώρα αυτό το, την έναρξη αυτής της εκπληκτικής παράστασης της δημοκρατίας. Πέρασες μια φορά, ε. Σε είδα σε μια στιγμή, αλλά δεν ήμουν βέβαιος. Δεν με είδες. Α, πετάω. Και έκανα ένα τίποτα. Μάλιστα. Ναι, έχουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες. Ναι, μια-δυο εβδομάδες θα έχουμε εξέλιξη στα δικά μας. Και στα δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Το άλλο βέβαια, την υπόθεση, και την υπόθεση του σπιτιού και την υπόθεση το άλλο, το επόμενο. Τον υποβρύχε πώς. Ναι, αυτά τα υποβρύχε. Όχι, όχι. Αλλά θα πάνε τώρα φαίνεται. Διότι δεν έχει απαντήσει ακόμη η εισαγγελέας στην θέση του ανακριτή που πήρε. Με συνέπεια τώρα. Ο εισαγγελέας θα απαντήσει πρώτα. Θα μπορεί να το στείλει στο Συμβούλιο εισαγγελέας. Πώς θα απαντήσει στο Συμβούλιο. Ο εισαγγελέας θα δούμε τι θα κάνει. Βέβαια υπάρχει προοπτική να συνεχίσει τη διαδικασία. Τι είπε. Ο Χατζικός. Ότι διαφωνεί. Διαφωνεί με ποιο. Με τη διαδικασία να κάνει δίωξη. Αυτό που θα τη βουλή λες τώρα. Όχι αυτό το στήριο. Ναι. Αυτό που ήρθε από την Βουλή, το στήριο εισαγγελέας στον ανακριτή. Εντάξει. Στον Χατζίκο. Για να ανοίξει, να αρχίσει η ανάκριση. Ναι, ανάκριση. Και αυτός διαφωνεί. Αρνείται. Διότι εδώ πέρα δεν έχει. Πώς να πω. Δεν έχει γίνει δίωξη προηγουμένως. Η δίωξη Βουλής δεν ισχύει. Δεν θεωρεί ότι αυτό είναι δίωξη. Της Βουλής. Όχι. Γιατί υπάρχει η απόφαση και η δωροδοκία. Η οποία λέει την απαράδεκτη δίωξη της Βουλής. Και γι' αυτό το στέλνει πίσω στην εισαγγελέα και δει άσκηση δίωξη. Δεν χρειάζεται δίωξη. Στο στέλνω πίσω λέει. Αλλά το συμπέρασμα αυτό είναι. Πόσο δεν υπάρχει δίωξη. Στο στέλνω πίσω σημαίνει ότι ξεκινάει η τακτική δικαιοσύνη, τη διαδικασία που σημαίνει. Θεωρητικά μπορεί να ξαναρχίσει αυτή η εισαγγελέα να κάνει ανάκριση πάλι. Ναι. Αν μπει στην ανάκριση που καταργεί. Αλλά φαίνεται αυτό όσο δεν το κάνουν. Δεν θεωρούν έτσι παραβό. Και θα πάνε τώρα. Θα το πει και θα κάνει τώρα, θα συμπληρώσει την ανάκτηση που έχει υλοποιώσει και θα τη στείλει παρακάτω. Τώρα δηλαδή καλεί εμένα την άλλη εβδομάδα. Εμένα η ανακρίτρια. Για το σπίτι. Όχι αυτό. Αυτές οι δύο υποθέσεις κινούνται ανεξάρτητα. Κινούνται ανεξάρτητα, βέβαια. Ανεξάρτητα. Αλλά τώρα πάνε να ενωθούν. Ναι, ναι. Υπόθεση του σπιτιού, εσείς κάνει αυτή την ιστορία και λες ότι εγώ δεν καταθέτω, δεν μου δώσω τα χαρτιά. Σωστό. Μάλιστα. Και αυτό εγκρεμεί. Τώρα, η εισαγγελία. Οι ίδιες δύο εισαγγελίες. Η Κυβέλου και η Σίσκου. Αυτές είναι. Και σε αυτές έχει πάει και η υπόθεση της Βουλής. Για τα υποβρύχια. Εντάξει. Δηλαδή πήγες, έκανες μια προσεύχες κάπου παραπάνω, ας πούμε, ή στις ίδιες, είπες ότι δεν καταθέτατε, μου δώσετε τα χαρτιά. Στις ίδιες. Σε αυτές δεν πάω παραπάνω. Θα πάμε στο Συμβούλιο. Αν δεν μου τα δώσουν, θα πάμε στο Συμβούλιο. Αλλά τώρα αυτές μάλλον μας τα δίνουν. Έγινε κουβέντες τώρα την περασμένη εβδομάδα και μάλλον μας τα δίνουν. Και γι' αυτό μας καλούν την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Να καταθέσει. Ναι, να καταθέσω για να κλείσουν τη διαδικασία. Και μετά θα ασκήσουν ό,τι είναι να κάνουν. Και μας στέλνουν μετά από εκεί και πέρα ή στο Συμβούλιο ή σε εφέτη ανακριτή. Θα μας στείλουν. Σε υποκαταστατικό στάδιο είσαι. Ή θα ασκήσει δίωξη ή θα βάλει στο αρχείο. Δεν υπάρχει. Δεν θα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Υπόθεση του σπιτιού είναι σε υποκαταστατικό στάδιο. Τι πάμε. Υπόθεση του σπιτιού είναι σε προκαταστατική εξέταση. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτοί που το έχουν εκεί ή θα ασκήσουν δίωξη, θα πάει σε ανακριτή. Για να κάνει την τακτική ανάκριση, ας πούμε, αφού είναι η δίωξη. Ή θα πει στο αρχείο. Αυτό σου λέω. Ή θα πάει σε εφέτεια, σε ανακριτή.
ο οποίος όμως μπορεί να είναι εφεύρετα. Εντάξει. Γιατί μετά. Ή θα μπει αρχείο, ή θα μπει σε εφεύρετα να κρυφτεί. Όχι, όχι. Ή θα στην ιδιότητα θα μπει αρχείο. Τώρα, το τι θα γίνει μετά, ένα λεπτό, γιατί έχω συζητήσει. Έχω το λόγο μου, σε ρωτάω. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Όσο νούπο, αυτή η ιστορία θα περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Ναι. Ο... Τέλος χρονιάς. Τον άλλο μήνα. Ναι, τώρα. Μέχρι 15. Στην υπόθεση του σπιτιού, ο μόνος που δεν έχει καταθέσει, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι εσύ. Εγώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, με το που καταθέτεις εσύ, αυτή είναι έτοιμη να πάει στο επόμενο στάδιο, οποιοδήποτε είναι αυτό. Μάλιστα. Στο θέμα όμως της Βουλής, αφού μου λες ότι ο ανακριτής λέει ότι ΑΒΓ, δεν έχει την ίδια ορίμανση. Προσπαθώ να καταλάβω αν τα δύο αυτά ενωθούν, γιατί ο Κώστας λέει ότι ενωθήκαμε. Ναι, μπορεί να ενωθούν. Δηλαδή η ίδια ανακρίτρια έχει την πρόθεση. Έχει την πρόθεση. Ότι έχει αναλάβει το ψωμικό Αντώνης. Ποιο? Ψωμικό, δεν ξέρω τι τον έχει αναλάβει ο Αντώνης. Όχι, ποιο είναι ο Αντώνης. Ο φίλος τον Παουκτή. Δεν το ξέρω, όχι, να μου λέει κανείς. Αλλά κάτσε μια στιγμή αυτός. Έλεγε, βέβαια πώς. Ναι, πήγαινε σε αυτόν από καιρό. Τώρα. Τότε που ήταν στην Βουλή, πώς λέγονταν αυτά. Όταν τον καλέσανε στην Βουλή τότε. Στο Βατοπέδι, βέβαια. Και ποιος τον πήγε. Δεν ξέρω. Γνωρίζονται λέει. Εγώ όχι. Του ούτε εγώ τη συνέχεια δεν ήθελα να πει. Όχι. Δεν σου λέω. Κάψε σαν λογικό που λέει δεν θυμάμαι. Μπορεί. Πάντως το ήξερα. Ωραία. Το ήξερα γιατί από πού τον ήξερα. Κάτσε να δεις. Ήταν και αυτή η άλλη δικηγόρος που είχε αυτός, που ήταν από την οικογένεια Παπανδρέου. Αυτή που ήταν στο... Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Και αυτή τον ήξερα. Από εκεί κάπου. Αυτή τον ήξερα. Ναι. Επίσης δεν το ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω. Γιατί. Παιδί μου. Συζητάμε με τον διάρκεια να καταλάβουμε. Και μια διαδικασία, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή η υπόθεση θέμας που είναι πιο προχωρημένη, ναι. Γιατί έχουν ασκηθεί οι διώξεις και έχει πάει σε ανακριτή πριν ψηφιστεί ο νόμος, σε ανακριτή ευαστός, ψηφιστεί ο νόμος αυτός που βάζει μια άλλη διαδικασία, fast track και εκεί κοιμάται, δεν γίνεται τίποτα, και έχουν περάσει περίπου 2 μήνες τώρα από τότε που ασκηθήκαν οι διώξεις στο νόμο, λοιπόν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ο συντελέας του ΑΕΠ, ο οποίος είναι αρμόδιος, θα πρέπει να αποφανθεί ότι η υπόθεση αυτή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, αυτό δεν γίνεται αυτόματα, πώς το λένε, είναι αντίστοιχη με το νόμο αυτόν και επομένως να την αθέσει πρέπει όχι στην ανακρίτεια που πήγε, αλλά σε πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος δεν θα έχει καμιά άλλη υπόθεση. Έτσι λέει ο νόμος. Και από τη στιγμή που την αναθέσει, αρχίζει και μετράει το τετράμινο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει περαιώσει την ανάκριση. Λοιπόν, και του λέω, αυτή η υπόθεση των 29 θα πάει μόνη της. Υπάρχει ας πούμε το θέμα να ενωθεί με τις άλλες δύο, γιατί ένα λεπτό, γιατί το απαντάς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοιο λέω, το πιθανότερο μου λέει. Και ο λόγος που... Θα ενωθούν, ένα λεπτό. Θα ενωθούν με το σπίτι το δικό μου η περίπτωση της Βουλής. Αυτό θα πάει να ενωθεί τώρα. Χωρίς η περίπτωση της Βουλής. Με την ανάκριση που κάνει. Είναι μία από τις ενερούμενες κατηγορίες εμάς. Είναι ολοκάθαρο. Και το πόρτο της Βουλής έχει διαβεβαστεί. Και το έχουμε πάρει εμείς ως υλικό. Η υπόθεσή μας. Ναι, λοιπόν. Επομένως, είναι υποσύνολο. Πάρα, φυσικά είναι υποσύνολο. Κάτσε τώρα, γιατί σου το λέω αυτό. Γιατί με αυτή την έννοια, εάν ενωθούν και γίνεται μία υπόθεση, ενώνεται τα πάντα. Έτσι, και γίνεται μία υπόθεση, που είναι μία υπόθεση. Γιατί το σπίτι και το... Πώς το λένε. Και αυτό που ήρθε από τη Βουλή, είναι υποσύνολο τις πόδες. Ποιες πόδες. Των υποβρυχίων. Από εκεί. Της Βουλής 100%. Γιατί ξεκίνησε ως τέτοιο
πρόγραμμα. Τα υποβρύχια. Με τα υποβρύχια. Το σπίτι ήταν χωρίς τίποτα. Έπασε. Σε χωρίς τίποτα. Επειδή όμως το έχουν βάλει και στη Βουλή και το έχουν κάνει. Άλλο πράγμα, το έχουν κάνει. Βάζει το όμως. Πιθανό να θεωρηθεί υποσύνολο της Βουλής και η Βουλή είναι υποσύνολο. Όχι, δεν μπορεί. Το που είναι. Ναι. Γιατί από το πρόγραμμα υπάρχουν α πούμε οι κατηγορίες οι οποίες στη Βουλή δεν μπορούσε να πάει διαπιστία διότι είναι ούτως ή άλλως παραγεγραμμένη, πήγε δωροδοκείο για το ξέπλυμα και έμεινε το ξέπλυμα μόνο για την τακτική δικαιοσύνη, όχι για τη Βουλή. Τάσου, έξω. Το γιατί στα λέω όλα αυτά. Τώρα, ποιο είναι το σημαντικό που μου σου πω, δεν έφτασα ακόμα. Λοιπόν, πού πάτε, πού είσαι, δεν πάω πουθενά. Αλλού είναι, πού είσαι. Στην περιοχή είμαστε. Γυρνάω γιατί κοιτάω εκεί που γίνεται από πίσω. Να δω τι γίνεται. Κακομοίρη, θα σου πω το για τα καλά. Πέρα από τα τρία σημαντικά που θα σου πω. Λοιπόν. Ο δικηγόρος λέει ότι ένας από τους λόγους που δεν κινείται η υπόθεσή μας εδώ και δύο μήνες είναι ότι αναμένουν να φτάσουν στο ίδιο στάδιο η δικιά μας υπόθεση. Και ότι είναι πολύ πιθανόν και τότε πλέον ο Σεφιλέας του Αρίου Πάγου να χαρακτηρίσει και τις τρεις υποθέσεις ότι είναι μία. Ότι εντάσσονται στη σημαντική υπόθεση κλπ. Που εντάσσονται στο νόμο αυτού. Το καινούριο. Ναι. Και τότε. Μα εσάς δεν μπορούν να σας πάω στο καινούριο, μου είπες τώρα. Γιατί είναι προηγουμένως. Ούτως ή άλλως. Όχι, όχι. Και για εμάς σκέφτεται. Εμάς. Και για εμάς σκέφτεται αυτή. Εμάς. Να χρησιμοποιήσει το καινούριο. Εμάς. Οι δικηγόροι λένε ότι δεν κινείται διότι η γυναίκα δεν περιμένει να κάτσει να διαβάσει διότι αυτή θα πάει σίγουρα σε πρόεδρο το δικό γιατί ο νόμος για αυτήν έγινε. Γιατί σε εμάς είναι η κύρια υπόθεση, έτσι. Ναι. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν το κάνουν εδώ και δύο μήνες. Ναι, εντάξει, ένα εντάξει. Μήνα. Λέμε λοιπόν ότι καταρχάς όλα αυτά τα αθροίσουν. Λοιπόν, εάν τα αθροίσουν, δεν είναι καλή εξέλιξη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ακούστε. Θέμα πρώτο σημαντικό. Κάθε δύο μέρες, περίπου, τρεις, αφήνουμε ένα φάκελο στο πρόγραμμα του κυβωτιού μου, με φωτοτυπίες, από αποστολές, τραπεζίες, από πού, σε τρεις εταιρείες. Αυτόν. Λοιπόν, ο Φουάντ είναι ο Σύρος. Ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και κινεί τους λογαριασμούς της offshore εταιρείας. Είναι το πρόσωπο κλειδί σε αυτή την ιστορία. Όπου θα δείτε αργότερα ότι τρέμουν με την ιδέα ότι μπορεί, αν αποκαλυφθεί ο Φουάτ, την βάψαμε. Διότι ο Φουάτ γνωρίζει που είναι όπως και η δικηγόρος, της οποίας το όνομα θα αποκαλυφθεί και ο πατέρας της, ο οποίος πατέρας το παίζει ότι έχει πάθει άνοια και δεν θυμάται τίποτα. Και ο δικηγόρος φοβάται μη συμπεριληφθεί και εκείνοι τρέμουν με την ιδέα ότι επειδή ο δικηγόρος είναι το πρόσωπο κλειδί κοινής εμπιστοσύνης που δίνει το σήμα έξω για να ανοίξουν οι λογαριασμοί να μετακινηθούν χρήματα, τρέμουν με την ιδέα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί θα αποκαλυφθούν και θα πάνε φυλακή και λέει τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε δραχμή από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να κινηθεί ούτε ένα ευρώ από τους λογαριασμούς γιατί θα πάμε όλοι φυλακή. Και προστρέχουν και προσπαθούν να στείλει ο ένας τον άλλον στο Βαρδινογιάννη επειδή αυτή δούλευε στη Motor Oil για να πάρει τα πέντε χρόνια που δούλευε εκεί πέρα και λόγω της γνωριμίας να την πείσουν αυτή να λειτουργήσει γιατί δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Φαίνεται όμως ότι ο Σμπόρκος κάτι έχει κολοφεράντζες μαζί της και έχει συνεννοηθεί να μην κινείται φράγκο γιατί ο καθένας το καταλαβαίνει. Γιατί όταν είναι τόσα πολλά τα εκατομμύρια και έχει κάνει τη ληστεία του τρένου τα θες δικά σου. Διάλειμμα. Γιατί να τα μοιράσετε με τον άλλο. Διάλειμμα. Περιμένετε να δείτε πώς λειτουργούν οι εγκληματικές οργανώσεις. Έτσι, για να καταλάβουμε καλά πώς φτάσαμε. Όχι στη Χρυσή Αυγή. Στην κόλαση.
διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια. Ασφάλεια για πάντα.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Τουλάπες από 100 ευρώ. Κουζίνες από 135 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο φάμπρικα. Στις τρεις γέφυρες στα Πατήσια. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας χρησιμοποιώντας τη μεχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermonosystem. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex. Και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med4U. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Υπάρχει μια ενέργεια για το σπίτι σας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Προνοήστε σήμερα για τον επόμενο χειμώνα επιλέγοντας τη λύση θέρμανσης που σας παρέχει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ευκολία και οικονομία. Σύμβουλη Ενέργειας Κοσμοαέριον Group 800-500-1133. Η σωστή ενέργεια κομμένη στα μέτρα σας. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Ρολά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Το περιοδικό High Fidelity σας προσκαλεί στη γιορτή εικόνας και ήχου High End Audio Video Show 11-12-13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental. Η κορυφαία οπτικοακουστική εμπειρία. Να είστε εκεί. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την κουζίνα που ονειρεύεσαι στο χώρο σου χωρίς να αφήσεις κανένα σημείο ανεκμετάλλευτο. Mondawood. Την ειδική ντουλάπα ή βεστιάριο στο δωμάτιό σου. Mondawood. Την ειδική κουκέτα για το παιδικό δωμάτιο. Mondawood. Mondawood. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίων Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. www.mondawood.gr. Αγορά χρυσού Ριχάρδος. Το ένα χειροδανιστήριο Ριχάρδος αγοράζει τα χρυσαφικά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στην οδό Πατησίων 32 στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υπάρχουν εκτιμητές να εκτιμήσουν πολύτιμους λίθους, διαμάντια, χρυσαφικά, επώνυμα ρολόγια, ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Εξυπηρετούμε και συναδέλφους κοσματοπόλητες που θα θέλαν μια τιμή ψηλότερη από την τιμή του χρυσού, καθώς επίσης το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη στην οδό Εγνατίας 4. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Νέα καταστήματα Πατρέως 4650 Πάτρα, Παπαναστασίου 33 Λάρισα, Ακτύπος Ιδόνος 18 Πειραιάς. Είναι χειροδανιστήριο για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-5108-500. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας 8,90 το κιλό. Πίτσα αλφα, τα αφράτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 4,49. Όλα τα Τιμωτέη 40% φθηνότερα. Σκιπ σκόνη 58 ή 60 μεζούρες με δώρο μία χλωρίνη Kleenex Ultra 9,90. Και σκιπ υγρό 35 ή 40 μεζούρες 1+1 δώρο. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα.
Είδατε τώρα που έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά στο διαδίκτυο, συμπέντε. Ξέρετε τι κάνανε όλοι, παράτησαν τηλεόραση και πάνε στο διαδίκτυο να ακούσουν, να δουν τι λέμε στο διάλειμμα. Ναι, εντάξει. Ναι, για την εγκληματική συμμορία. Τα σημαντικότερα, τόσα χρόνια σε λέγω τα σημαντικότερα πράγματα, λέγω κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Πάμε στη συνέχεια γιατί έχουμε άλλα 10 λεπτά και μετά πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε, είναι 2,5 ώρες αυτές. Για ακούστε τη συνέχεια. Τι κάνω αυτό κάθε μέρα στο θέμα. Κάθε 2-3 μέρες. Το ίδιο. Όχι, άλλο. Άλλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα είμαστε με 2 ακόμα τόσο μετά, 3 ακόμα τόσο μετά. Είναι η ημερομηνία της, είναι η ημερομηνία του. Από 2001, 2001, δεν θυμάμαι τώρα. Και κάθε φορά καινούργιο. Και όταν σε πέτυχε σου λέω κάτι δεν θυμάμαι. Έπεσε η τηλεφώνη μου. Τηλεφωνώ. Λέει, γεια σας, ξέρετε, είμαι αυτός που σας έχω πείσει στο... Εγώ το... Και μάλιστα έχει νούμερο. Τι νούμερο? Ένα νούμερο κινητού. Αυτός που σε πήρε. Ναι, γιατί εγώ, πώς να είναι, ποτέ δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν ανέβαινε, δεν το ανοίγεις. Δεν σηκώνομαι τίποτα, διότι την έχω πατήσει παλιά και με απειλούσαν και τέτοια. Λοιπόν, ναι, είμαι... Ποιος είναι παρακαλώ, Λούις. Λούις, δεν ένα όνομα, Λούις. Μάλιστα, λέω, τι θέλετε. Ξέρετε, με αυτό που σας άφησα, σας αφήνω κάτι φακέλο στο τέτοιο να πούμε, είναι αυτά που καταστρέφουν εσάς και το γαμπρό σας. Τον? Το γαμπρό σας. Γαμπρό. Άσχετο τελείω. Αυτά που καταστρέφουν εσένα και τον γαμπρό σου. Εμένα και τον γαμπρό μου. Α, τι λέτε. Αυτό που καταπάσα πιθανότητα, δεν βαρύει. Ότι μπλούν και τέτοιες εταιρείες έχουν στήσει. Εδώ. Λοιπόν. Αποκρίνει δηλαδή. Όχι βέβαια. Όχι τέτοια. Πού να προσθούν αυτά. Έχει ο τέτοιος δεν τα έχει. Ποιος έχει. Ποιος έχει. Στο δικαστή ρέξει. Δεν τα πήραν ποτέ. Όχι. Τώρα δεν πήραν. Είσαι σίγουρος. Απόλυτα. Σε καλά. Μήπως έχει κανείς. Μήπως ο... Ποιος. Όχι, όχι. Μήπως έχει καταστρέψει όλα. Τα έχει καταστρέψει όλα. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι σίγουρο άνθρωπος ξέρει. Ξέρει και να κατέβει αυτές τις ιστορίες. Κάπου ναι, αλλά πώς, ποιος μπορεί να είναι. Ποιος μπορεί να ξέρει. Λοιπόν, πώς έχεις σου λέω τα μέχρι στιγμές έχω πάρει. Την πρώτη φορά ήταν μία σελίδα η οποία είχε πάνω η κλασική σελίδα. Να, η αναλυτική σελίδα. Που εκεί τα... Ναι, ναι, ναι. Υπόστε, είχε πάνω σημαντικό. Μα δεν θα τα έχει εκδοσία. Τα εκδοσία θα βαστάει. Τα έχει καταστρέψει. Ποιος. Ζήτησε. Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω. Ξέρω. Αυτά τα μόνα ήταν στον φάκελο του δικηγόρου. Έξω. Μόνο εκεί. Ναι. Και μου είπες να τα δούμε και να φέρουν και λοιπά. Δεν είχαν βρει τίποτα. Είχε πάει ο άλλος και το πετάξανε. Ναι. Τα πήραν. Είχε πέσει ένα τηλεφώνημα τότε. Ποιος τα πήρε. Είχε πέσει ένα τηλεφώνημα. Θυμάστε που είχαμε συνέχεια να πάει ο Κάπα, ας πούμε. Ναι, και μου είπες να τα δώσω. Κάνουμε
Και πήγε και του είχε ρίξει μια ματιά και με δεν είχε κάτι 10 λεπτά και του λέει έπεσε ένα τηλεφώνημα, δεν ξέρω τώρα από τον ποιος ήταν ο άλλος δικηγόρος που είχε συζητηθεί. Α, βέβαια, που διαφώνησε. Ναι, που διαφώνησε και του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ τάκ και σηκώνει το χέρι. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε. Την πρώτη φορά ήταν μια τέτοια που ήταν, ας μου πει, δύο κομματιστρία, ξέρω εγώ, και μάλιστα, έφουσα μια δουλειά. Περίεργο. Ήταν η γνωστή τράπεζα, πρόσεχε. Τι ήτανε? Γνωστή τράπεζα που είναι το κομματιστρία του ΦΥ. Την πρώτη φορά ήταν, και ένα, είχε μέσα, διπλού, τρία μου φαίνεται. Και από κάτω είχε την ΠΕ, 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 ναι, θυμάμαι, ΠΕ και ΕΕ. Και επιταγή, ποια επιταγή στο όνομα του Νομπέλ από λογαριασμό, από το κάτω λογαριασμό, ήταν ο λογαριασμό του ΦΟΑΤ. Του τι έγινε τώρα. Ποιος είσαι λοιπόν, τάκ, του πήρε το πληροφορητή. Πήρε το λέω γιατί όλα αυτά παρακολουθούνται του κερατά. Και προφανώς και απανέλε. Άρα λοιπόν σχεδιάζεται κάτι πάρα πολύ κοντρό. Από ποιον είναι αυτό όμως. Ξέρω, διότι αυτά. Τώρα αυτά που όπως μου λες, έλεγε αυτά κάποια. Αλλά και η φωτοτυπιά, όχι, δεν ξέρω αν την έχει φούρνο. Δεν ξέρω. Την αστέλα που θα είναι. Δεν ξέρω, βέβαια. Επιταγή, τι ολόκληρη επιταγή. Όπω την πήγαινε, ολόκληρη επιταγή. Μα αυτή δεν μπορεί να είναι από το φού σε καμία περίπτωση. Φυσιογραφημένη δηλαδή. Ήταν μια... Από ποιον, από το φού. Ήταν... Δεν ξέρω, έχει μια φυσιογράφηση. Δεν την ωραία την πορά. Δηλαδή είχε την κοστική σου ιδέα. Ναι. Ήταν τη στιγμή. Ωραία. Ήλια φωτοσυντή. Πάντως αυτά τώρα προσπαθώ να φανταστώ τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτά δεν μπορούν, δεν μας συνδέουν εμάς με τίποτα. Πώς? Δεν θα κάνει με το πράγμα. Ναι. Τι διάρκεια της διαδικασίας γινόταν έξω. Αν θυμάσαι. Αυτής της αντίστασης εναντίον του αλλήμου. Α, δεν έχει. Κάπα. Αφού, ναι. Πού το ξέρω, βέβαια. Θα μιλήσω με τον Κάπα. Αφού τίποτα, ιδέα δεν είναι. Αφού δεν είχε ιδέα. Αυτά τα χαρτιά, σαν κάτι μεσολάβηση. Εκεί που είχε άλλες υποθέσεις και πήγε και ξέρω εγώ του πάνε. Ναι, και πήρε χαρτιά. Αλλά γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα. Κι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να το κάνει. Δεν το συμφέρει. Όχι, προφανώς. Καθόλου. Να κάνει και πολλά δεξιά. Τι είσαι καλά, όχι, όχι. Να παραπέστε και τώρα. Όχι, όχι, όχι. Τι πω τώρα κάτι έχω βάλει τώρα. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Δηλαδή, ποιος είναι καλά κάνει. Έχω φέρει ανθρώπους. Οποιοσδήποτε περιφέρει δηλώ το σπίτι μου, γιατί το τελευταίο διάστημα και πίσω εκεί παρουσιάζεται διάφορα περίεργα. Να αρχίσει, έλεγα ότι περάζει δύο γαράκια είναι, ξέρω εγώ. Αλλά πρέπει να εμφανίζεται και εκεί και μέρα. Μέρα δεν μπορεί να φανίζει δύο γαράκια. Κάτι περίεργα μαύρα από εκεί. Και την ώρα που εμφανίζει με κάποιο κίνδυνο, εξαφανίζεται αμέσως το διάστημα. Είναι ένας ο οποίος για να πάει βόλιο το συγκεκριμένο, ας πούμε, δεν έχει λόγο να σκοτεινά. Να ναι, δεν εμφανίζεται, θέλω να μάξει, ας πούμε, τάκ, ναι. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ποιος άλλος μπορεί να είναι, να έχει, ας πούμε, τέτοια, εσύ είσαι σίγουρος, μήπως είχες κάποια χαρτιά και τους τα πήρα. Όχι, όχι, αποκλείω. Τέτοια χαρτιά, πού να τα βρω εγώ τώρα. Με την Blue Bell χαρτιά εγώ, όπου να τα βρω. Τι χαρτί. Κάποιος εκδιασμός θα έρθει. Αυτή
Λοιπόν, τι εκβιασμό, σε ποιον. Ξέρω. Αυτή που το κάνει, γιατί το κάνει. Κάτι θέλω. Αυτή νομίζω είναι με το τηλεφωνία που μου κάνει. Νομίζω είναι... Μα δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το ξέρουμε. Α, μπράβο, αυτό λέω. Τότε, κάτσε. Το ξέρουν. Αυτό που παίρνει τέτοια χαρτιά, κάτι ξέρει. Δεν μπορεί. Όχι. Από τον αέρα. Όχι. Ρε παιδί μου, δεν με κατάλαβε. Από τον αέρα. Α, όχι. Μα. Από τον αέρα, κάτι ξέρει. Περίεργο, πολύ περίεργο μου φαίνεται, ναι, βέβαια. Ίσως ας πούμε, λέω, ναι. Ίσως να μην είναι και αυτά. Είναι λευκή φανελή, ανορθόγραφο το όνομά μου απάνω. Το όνομα σου είναι ορθόγραφα. Ναι, δηλαδή το γράφει κάποιο να μην βγαίνει ο χαρακτήρα. Α, κατάλαβα. Όχι ορθόγραφα. Πώ το λένε, μέγα. Πρόχειρα γραμμένα, έτσι. Να μην φαίνεται. Δηλαδή και τόσο χοντροειδό. Στρεβλό ο χαρακτήρα. Ναι, και να μην είναι. Ωραία. Το πείσαι. Ωραία. Καλά. Λοιπόν, και τώρα την έχω στημένη να δω πιο πολύ. Καλά, καλά. Αν μπορεί να το βρει, να δει ψήσει κατά είναι. Γιατί έτσι κι αλλιώ εσένα δεν έχει σχέση με αυτά. Θα πει δεν ξέρω τίποτα. Δεν με καταλαβαίνω. Αλλά. Εγώ το τι με το που μου λέει. Σε άλλου έπρεπε να πήγαινε αυτό. Καλά έκανε. Γιατί αν τον άφηνε να μιλήσει. Μια κουβέντα να πει, τα γράφουν. Μια κουβέντα να πει. Δεν είναι μόνο τα γράφουν. Είναι ότι έχει ακούσει. Είναι ότι έχει ακούσει. Οπότε ο άλλο θα σου έχει κουβέντα. Δεν ξέρω. Μήπω δεν του είναι εύκολο να το κάνει, α πούμε. Έχει τόσο σε εσένα και να μην το σύζησε εμένα. Θα δούμε την εξέλιξη τώρα. Ναι, άσε, θα δούμε. Λοιπόν, το δεύτερο. Λοιπόν, είδε, άντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, το δεύτερο θέλω να σου πω. Άκουσα. Θέλω να ακούσω με προσοχή. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Με τον τρόπο τον οποίο προσπαθούν να συνδέθουν. Με τα οποία προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Ναι, σωστά. Σου λέω το εξής. Πρέπει να κάνεις μια υπόθεση ακόμα και δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Ότι έχουμε απέναντί μας το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι λογικό. Το συγκεκριμένο που. Συμφωνώ απόλυτα. Λυπάμαι που το κόβω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τη Δευτέρα όμως έχει συνέχεια. Πάντως είναι. Γιατί. Εγώ σας είπα ότι εδώ τέλειωσαν οι πλάκες. Θα ακούσετε αυτό που πραγματικά συνέβη και που δεν το κάναμε εμείς, δεν τους παρακολουθήσαμε εμείς. Ο ένας έγραφε τον άλλον, μεταξύ τους δηλαδή, γιατί τα συνεταιράκια τα χάλασαν και δεν ήξερε ποιος έκλεβε ποιον. Και αφού πήραν τα πολλά, τσακώθηκαν για τα λίγα και έφτασε το υλικό στα χέρια μου. Καλό σας βράδυ, καλή σας μέρα δηλαδή. Τέτοιο έργο, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την υπομονή. Αλλά νομίζω ότι ήταν χρέος μας, έτσι δεν είναι. Και το οφείλουμε σε έναν λαό που πεινάει αυτή την ώρα και που πρέπει να μάθει πώς όλοι αυτοί οι άθλοι τύποι έτρωγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Καλή σας μέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Θεού θέλοντος δηλαδή. Και τα υπόλοιπα, αν θέλετε να τα ξαναδείτε στο Zoogla.gr, εκεί θα υπάρχει επανάληψη του πράγματος. Γεια σας και χαρά σας.